Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι άλλη μια βραδιά στο Φολέγανδρος εκ Παραλίλου με τη Μαρίνα και τη Φωτεινή Καριστινέου. Για αρχή θα ζητήσουμε συγγνώμη για την καθυστέρηση. Ένα λεπτό να καλησπερίσω κι εγώ, για να πω κι εγώ την καλησπέρα, έτσι, για τη θετική ενέργεια. Και μέρες που είναι, νομίζω, τη χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ. Πάντα τη χρειαζόμαστε. Ναι, να ζητήσουμε συγγνώμη για την καθυστέρηση. Ο λόγος απόψε ήταν, να το πω, τηλεφωνήματα τα οποία δεχτήκαμε τις τελευταίες στιγμές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρεις, το να σε παίρνουν για να σου πούν καλά το κάνεις, συνέχισε, είναι πολύ σημαντικό, σας ευχαριστούμε. Οπότε, εδώ τώρα, μιας και δίνεται η ευκαιρία, να ευχαριστήσω κάποιους ανθρώπους επί τη ευκαιρία. Δεν νομίζω να έχουμε τεχνικό πρόβλημα, έτσι. Όχι, όχι, συνεχίζεις. Λοιπόν, επειδή... Θα θέλω, αν κάποιος φίλος ακούει και παρατηρεί κάτι στον ήχο, ναι, να μας το πει. Θέμα, να μας το πει για να το φροντίσουν να διορθωθεί. Αν και από ό,τι βλέπω λένε ok. Ωραία. Εντάξει, λοιπόν, μιλάμε κοντά στα μικρόφωνα και συνεχίζουμε. Ναι, το έχω μάθει πια κι εγώ αυτό. Ναι. Να πω λοιπόν εδώ, να ευχαριστήσω μάλλον μία γυναίκα η οποία με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να βγαίνω αξιοπρεπής εμφανισιακά μπροστά σας, διότι ειδικά σε περιόδους όπως αυτή, κατά τις οποίες είμαι πολύ πιεσμένη χρονικά, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων και όχι μόνο, η αγαπημένη μου κυρία Μαντώ. Την καλησπέρα μας, την κυρία Μαντώ. Ναι. Έχει τον τρόπο να με κάνει και εμένα, αλλά και εσένα, Μαρίνα, γιατί και εσένα, να βγαίνουμε, όπως είπα, εμφανισιακά αξιοπρεπείς. Εντάξει, τώρα να το πω, επειδή με έχουν ρωτήσει και κάποιες φίλες, τα καλλιτικά είναι τα εκλέντεβι, δεν είναι διαφήμιση. Οι γυναίκες μεταξύ μας μοιραζόμαστε τα μυστικά. Εξάλλου, δεν είναι διαφήμιση με τη στενή του όρου έννοια. Ότι είναι, είναι όμως. Πραγματικά για μένα ήταν σωτηρία και την ευχαριστώ. Με τη θετική η ενέργεια και με την άποψη του κάθε ανθρώπου, έτσι. Όλα παίζουν τον ρόλο τους. Αλλά και μια καλή κρέμα τουλάχιστον και όχι μόνο. Κάνει λοιπόν δουλειά. Και όχι μόνο. Θα τα πούμε, θα τα πούμε αυτά. Ναι. Για αυτά τα κάποια στιγμή θα μιλήσουμε και για πιο γυναικεία θέματα. Mm. Όχι κάποια στιγμή. Εν ευθέτω χρόνο. Ναι, και εν ευθέτω χρόνο και θα το δρομολογήσουμε. Γιατί έρχονται, ξέρεις, οι καταστάσεις, η καθημερινότητα, η επικαιρότητα και υπερφαλαγγίζει έτσι κάποια πράγματα. Λοιπόν, ναι, εντάξει. Τέλος πάντων. Ναι, λοιπόν, και μια και είπαμε για θετική ενέργεια. Ναι. Καλά, για τα τηλεφωνήματα ήταν και τηλεφωνήματα ενημέρωσης από ανθρώπους οι οποίοι μας λένε τα νέα της Φολεγάνδρου, αν και εμείς παρακολουθούμε ούτως ή άλλως. Οπότε για αρχή θα μας επιτρέψει να ευχηθούμε δύναμη, κουράγιο και περαστικά και γρήγορα. Και με όλη μας την αγάπη. Και με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε έναν συμπατριώτη μας και φίλο Παναμερίτη, ο οποίος θα λεπορείται εδώ και... Γαμπρός της Φολεγάνδρου, όπως συνεχίζει. Είναι ένα παλικάρι... Συγγνώμη λίγο, Φολεγάνδριος όμως στην καρδιά, βαθύς πλέον. Ναι. Και είναι ένα παλικάρι το οποίο τα λεπορείται εδώ και 7-8 μήνες περίπου, είναι από τον Αύγουστο, είναι 8 μήνες. Και το ευχόμαστε περαστικά, γρήγορα, με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, να έχει δύναμη και αυτός και η οικογένειά του. Σωτήρι μας, καλή δύναμη. Σωτήρι, έχεις την αγάπη μας. Και τις ευχές μας για λίγο η ανάρρωση με το μικρότερο
δυνατό κόστος σε εισαγωγικά, γιατί λυπούμαστε, λυπούμαστε βαθιά και ειλικρινά, το ξέρεις. Τώρα να περάσουμε... Τέλος πάντων, να πω και εγώ κάτι, να, να ηρεμήσει την οικογένειά του. Γιατί η ταλαιπωρία δεν είναι μόνο για τον ασθενή. Ταλαιπωρία τώρα. Είναι δοκιμασία, Μαρίνα. Δοκιμασία, ναι. Μείνετε δυνατοί, φνηδιάστηκα άσχημα εχθές πολύ. Και εγώ νομίζω ότι και άλλη εξέλιξη. Και εγώ πίστευα ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα από ό,τι πήγαν, αλλά εύχομαι να πάνε καλύτερα από όσο εμείς υπολογίζουμε τώρα και εσείς. Ναι, είναι πολύ καλύτερα. Περιμένουμε να ακούσουμε... Ευχαριστώ, ναι. Τα δυνατόν καλύτερα. Ναι. Γρήγορη ανάρρωση. Ναι. Επίσης, πέρα από ευχές για ανάρρωση και θεραπεία, για ανάρρωση βασικά και για καλή υγεία, να ευχηθούμε και χρόνια πολλά. Γιατί σήμερα γιορτάζουν, πρώτα να πω τις κυρίες, έτσι. Ναι, ναι, οι κυρίες προηγούνται. Θα ευχηθώ χρόνια πολλά στην πολύ αγαπημένη, ναι, το ξέρω ότι το κάναμε, δεν είναι οικογενειακό, είναι το Φολέγανδρο, γιατί, να το πω και αυτό, στη Φολέγανδρο είμαστε μία οικογένεια, οι περισσότεροι τουλάχιστον, όσοι είναι στον πυρήνα και στην πρώτη στιβάδα, στη δεύτερη. Είναι μία σπήρα, κοίταξε. Το κέντρο της Φολέγανδρος, ναι, γύρω-γύρω. Ναι, ναι, αν λέω, υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι, εντάξει, είναι στην περιφέρεια, κάποιοι δεν μπορούν να εισχωρήσουν, αλλά εδώ θα απευθυνθούμε τώρα σε ένα δικό μας κορίτσι. Τώρα, εμένα είναι και φίλη, είναι και αυτό το βάλω τελευταίο. Θα βάλω φίλη, αδελφική, εντάξει και κουβάρα, και μητέρα ενός παιδιού της καρδιάς μου. Είναι η Ειρήνη μας. Ξανομιλίγου, ξέρει εκείνη. Ναι, ξέρει εκείνη ποια είναι. Να τα καλωσείς Ειρηνιό, να είσαι πολύ χρόνο, να χαίρεσαι την οικογένειά σου, μια τον κοριτσάκι σου και τον αδρό σου και να σε χαίρονται βέβαια. Ναι, μια καπετάνισσα, πάρτε το όπως θέλετε, με όλες τις έννοιες. Ξέρει, ναι. Και... Της ευχόμαστε... Μακροημέρωση. Αυτό. Υγεία, χαρά, ευτυχία, τύχη, ό,τι θέλει. Τι να πω. Της ευχόμαστε να είναι πάντα έτσι όπως είναι σήμερα. Είναι μια γυναίκα η οποία πραγματικά. Να, είδες, επειδή πριν είπαμε για καλλιτικά, είπαμε για θετική ενέργεια. Λοιπόν, είναι από αυτούς τους ανθρώπους, πάνω από τους οποίους ο χρόνος αφήνει μια ωραία πατίνα, αλλά δεν τους γερνά. Δηλαδή, αυτό. Αυτό έχει να κάνει με την ενέργεια. Αυτό πήγα να σου πω. Είναι η ενέργεια του ανθρώπου, ό,τι και να κάνει. Αυτό βγαίνει από μέσα το φως. Και καλή. Λοιπόν, μην έτσι. Εντάξει. Κι άσε εμάς να δουλεύουμε. Ωραία. Και αφού είπε εσύ τις κυρίες, θα πω εγώ για τους κυρίους. Θα ευχηθούμε από την εκπομπή τα καλύτερα. Χρόνια πολλά. Ναι. Πολλά πολλά και καλά. Και να είσαι ευτυχισμένο στον Παναγιώτη Κωνσταντινίδη. Τον Παναγιώτη Κωνσταντινίδη, την αγάπη μα, τι ευχέ. Το μέλλον μα, να μην το ξεχνάμε. Τον ονό μα. Τον ονό μα, ναι. Να είσαι ευτυχισμένο στον Παναγιώτη, να είσαι πολύχρονο και η ώρα καλή. Ναι, με την αγάπη μα. Και όλα τα καλά έτσι να έχουν τα παιδιά, ναι, και ο Παναγιώτης και με. Να πάμε και λίγο στην επικαιρότητα. Ναι, όχι λίγο. Πολύ θα πάμε, γιατί... Πολύ. Να σου πω λίγο όμως, επειδή ήθελα να κάνω μια σύνδεση με τα προηγούμενα. Ναι, με τα προηγούμενη εκπομπή. Ναι, αυτό. Ναι. Να πω για το ποια... Επειδή έχουμε πει για καλεσμένους, κάποιοι καταλαβαίνουν. Και εμένα έχει πιάσει το μαλλί μου τις προάλλες στο χέρι. Αυτά συμβαίνουν. Είπαμε ότι σιγά σιγά θα λέμε και ποιοι θα είναι στην εκπομπή. Κάτι καταλάβατε. Ναι, είναι αυτό το οποίο, αυτά τα οποία έχετε καταλάβει ισχύουν. Η αρχή θα γίνει με μια δική μας, με ένα δικό μας άνθρωπο, δικό μας με την έννοια ότι προς Θεού. Δεν λέω ότι και με τους άλλους ανθρώπους οι οποίοι θα έρθουν εδώ δεν έχουμε σχετικά κτλ. Αλλά αυτό είναι ένα δικό μας παιδί από κάθε άποψη. Στην προηγούμενη εκπομπή που ήταν η Λένα Ιβραχάμ, και αυτή δικός μας άνθρωπος είναι. Αυτό λέω. Όλοι με τον άνθρωπο είναι, αλλά βέβαια η Ειρήνη Ιβραχάμ είναι. Μα θεριστάει, το ξανά είπα και στην προηγούμενη εκπομπή, θα δούμε τώρα. Να πω... Υποχρεώσεις είναι να μπορεί να μην να φύγει, ναι, το λεγάνδρο, ναι, 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 κάτι ξέρω, κάτι έχω πει, ναι, μπορεί να μην γίνει,
και θέλαμε να κάνουμε αυτό το οποίο είχαμε πει. Θα δούμε αυτό. Αυτό είναι άλλο, αλλά... Προέκυψε για... πάλι και κάτι. Ναι, εδώ να πω αυτό, Μαρίνα, για να έχουμε και μία έτσι συνέπεια λόγου και στη ροή μας, να είμαστε συνέπειες. Αυτό το οποίο προέκυψε, και βέβαια θα ενημερώσουμε, γιατί και εμείς λίγο πριν έρχομαι εδώ τώρα. Στη σελίδα μας στο Facebook, Φολέγανδρος και Παραλίγο. Ναι, ναι, θα σας το πούμε. Ενδέχεται την επόμενη Παρασκευή να μην έχουμε εκπομπή, αλλά αυτό θα το ξέρουμε μέσα στην εβδομάδα. Σίγουρα όμως δεν θα έχουμε εκπομπή στις 19 του μηνός, γιατί τότε σίγουρα υπάρχει ένα έτσι. Υποχρεώσει, ναι, όχι, είναι μια υποχρεώση που δεν μπορούμε να κάνουμε. Είναι ένα θέμα, τέλος πάντων, το οποίο πρέπει να διευθετηθεί. Εντάξει, το αφήνουμε εδώ. Θα δούμε και θα ενημερωθείτε, γιατί και εμείς λίγο πριν έρθουμε εδώ πέρα, έτσι. Είχαμε μια πρώτη πληροφόρηση, οπότε... Ναι. Δεν έχει να κάνει με το κανάλι, δεν έχει... Έχει να κάνει με εμάς. Ναι, ναι, θα σας ενημερώσουμε. Παρ' όλα αυτά, στις 26 του μηνός, θα έχουμε εδώ την Ευγενία, την Τζέσι, την Τουκίεβιτς. Θα μιλήσουμε την βοηθό σκηνοθέτη και ηθοποιό, γιατί είναι και βοηθό σκηνοθέτη του Ιάκωβου Μιλωνά, τώρα στο Μέγαρο Μουσικής, στην παράσταση «Είμαι μένει με καμία». Αυτή με την εντουσιάζει. Και να πω ότι ανήκει και στην ομάδα τη θεατρική του Ιάκωβου του Μιλωνά, το Διαμαντάκι, πραγματικά Διαμαντάκι, ο οποίος Ιάκωβος Μιλωνάς τώρα είναι στη Γαλλία, στη Ρεν, η ταινία του, νομίζω, το Δώρο του Θεού, αχ, τώρα με ποια ταινία, θα σας το πω μετά, θα προβληθεί εκεί. Σε κάποιο φεστιβάλ. Ναι, 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 ναι. Θα το δω κιόλας. Και είναι εκεί και θα μιλήσουμε και με τον Ιάκωβο, θα πούμε κάποια πράγματα. Εντάξει, την Τετάρτη πήγε. Αλλά, πώς το είναι. Γκουγκλάρετε και θα δείτε. Τον Ιάκωβο τον Μιλωνά, τον έχετε χαρεί τώρα και στις ψυχοκόρες και στη Μαρία Τνάσκιν και μπείτε να δείτε. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι το δώρο, ναι. Να πω ότι στην παράσταση, μην το ξεχάσουμε και να το ξαναπούμε, στην παράσταση «Είμαι μένει με καμία» είναι εκτός του Ιάκωβο Μιλωνά, είναι και ο Σπύρος Ομπίλας, η Κάτια Ταραμπάνκο, η προθυμία τους να μας μιλήσουν, ακόμα και να έρθουν εδώ, ήταν ειδικά του κυρίου Μιμπιλά, ας πούμε, έτσι, ήταν συγκινητική, τον ευχαριστούμε, θα τα πούμε αυτά. Λοιπόν, αν θέλεις, Μάρνε, εσύ που είσαι πιο ικανή από μένα, μπορείς να... Δεν μπορώ να κάνω δύο πράγματα και σίγουρα δεν, όχι, δεν μπορώ να κάνω δύο πράγματα όταν το ένα από τα δύο έχει να κάνει με... μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν είμαι. Α, εδώ τώρα να σου πω και σε σένα να το μοιραστώ και μαζί σα. Εντάξει, είναι ένα αυτοαναφορικό σχόλιο. Αυτή λες την ταινία. Το δώρο του Θεού, έτσι δεν είναι. Η ζωγραφιά του Θεού. Μόνο το δώρο του Θεού για κάποιο λόγο. Είναι λίγη μια κομμαδία με θέμα ένα υπέροχο κόλτσα αμαία. Ναι, ακριβώς αυτό. Θα προβληθεί στη Ρέγκα, στο πλαίσιο ενός φεστιβάλ. Είναι και θεατρικό έργο, ναι, ναι, του Ιάκωβου αυτό και το έγινε και ταινία. Ο οποίος Ιάκωβος Μιλωνάς, να το πούμε και αυτό, θα μας τα πει καλύτερα βέβαια και οι φίλοι μου και συνεργάτες μας, γιατί είπαμε στο Σύριο έχουμε τους καλύτερους, να το ξαναπούμε, δεν χρειάζεται, τα λέμε. Χρόνο να δούμε πότσα. Λοιπόν, θα ανεβάσουν και θα σας δώσουμε πληροφορίες, θα τα πούμε και με τη Τζέσι και εμείς θα τα πούμε και νωρίτερα, δηλαδή θα τα βάλουμε και στη σελίδα μας. Νομίζω 27 και 28, εκείνο το Σαββατοκύριακο, δηλαδή αμέσως το Σαββατοκύριακο μετά που θα έχουμε εδώ τη Τζέσι μας, ανεβάσουν κάποια μονόπρακτα, δεν ξέρω, νομίζω και το Τσέχοφ και θα ενημερωθείτε. Λέγα λοιπόν ότι να... ότι με το διαδίκτυο που δεν το έχω σχόλιο ενός παιδιού της
καρδιάς μου, κυρία, είστε πολύ αυστηροί, αλλά αυτό το καταλαβαίνουμε. Είναι για το καλό μας, αλλά... Εντάξει, ας πούμε ότι... Ναι, είναι για το καλό μας. Είστε... Εν τω μεταξύ του ότι είμαι αυστηρή, ξέρεις, έρχεται σε μία σύγκρουση με την εικόνα την οποία κάποιοι, ας πούμε, από τους συμπατριώτες μας έχουν για μένα. Αλλά στη Φολέγανδρο απλώς χαλαρώνουν. Ναι. Λοιπόν, ναι, και σήμερα η μικρούλα μου, μία από τις μικρούλες μου, λέει, ναι. Oh, κατάλαβα, λέει, τελικά που έμπλεξα, τους έχω πει αυτό που λες εσύ, δεν ξέρετε που λες. Και μου λέει, λοιπόν, το παιδί αυτό μου λέει, κυρία, είστε αυστηρή, αλλά αυτό ξέρουμε, αλλά αυτό ξέρουμε ότι είναι το καλό μας και μας αρέσει που είστε αυστηροί. Mm. Εντάξει, γιατί είναι παιδιά τα οποία είναι μαθητές άριστοι. Λοιπόν, αλλά με το διαδίκτυο, όχι, πώς μου το πει, και μας αρέσει αυτό και ναι, είστε πολύ καλοί σε αυτό, μου λέει, το καταλαβαίνουμε, γιατί καταλαβαίνουμε και τα λέτε πολύ αναλυτικά και τα καταλαβαίνουμε. Αλλά στο διαδίκτυο, ναι, δεν το έχετε, γιατί κάτι το έλεγα και του λέω, στο διαδίκτυο όμως, μου λέει, ναι, η αλήθεια είναι ότι στο διαδίκτυο, δεν, όχι, δεν το έχετε και πολύ, ξέρεις, τα καημένα μου το λένε και εμένα το... Αγάπης μου, δεν τα έχω καθόλου σχεδόν, έχω τη Μαρίνα και την Κατερίνα, την αντιπρόεδρο μου, ας πούμε, η οποία διαχειρίζεται και επιμελείται και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα δικά μας, δηλαδή την ιστοσελίδα μας, τη... καλά το λέω, Σελίδα. Να, ορίστε, έλα, πες τα αυτά εσύ, Μαρίνα. Το είπα και πριν ότι... Η Κατερίνα Καλατζοπούλ, λοιπόν. Ναι, σελίδα μας στο Facebook, Φολέγανδρος Παραλλήλου και στο email μας folegandrosparallelou@gmail.com, εκεί μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας. Άλλη μια φορά αργά, δυνατά, καθαρά. folegandrosparallelou@gmail.com και τη σελίδα μας στο Facebook, Φολέγανδρος Παραλλήλου με ελληνικούς χαρακτήρες. Αυτό το διαχειρίζεις εσύ. Ναι. Η Κατερίνα του ΣΥΛ. Του ΣΥΛ. Ναι. Εγώ τίποτα. Εγώ γράφω από κάτω. Θα τα πούμε λοιπόν και με τη Τζέσι αυτά για τις παραστάσεις, γιατί όπως σας είπαμε θα έχει και συνέχεια το Είμαι Εμένα Είμαι Καμία, θα σας πω να μην το χάσετε. Συνέχεια εννοείς θα έχει συνέχεια, και στις παραστάσεις. Συνέχεια στις παραστάσεις, σωστά, δεν είναι πάρτου αν μέρος πρώτο, μέρος δεύτερο. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόγραμμα των επόμενων εβδομάδων, ναι, πριν το Πάσχα. Είναι... Θα διακόψουμε για τις μέρες του Πάσχα και θα τα ακούμε πάλι μετά το Χριστουσανέστη, μετά το Πάσχα. Ναι. Αυτή η εβδομάδα κύλησε λίγο περίεργα. Πολλά τα θέματα. Ναι. Πρώτα απ' όλα βλέπουμε την 1η Απριλιά έγινε μια ανθρωποκτονία. Μια γυναικοκτονία. Θα θέλαμε να ήταν πρωταπηλιάτικο. Αλλά δεν ήταν. Δυστυχώς. Και εκεί πέρα φάνηκε και η ολιγορία των αστυνομικών αρχών, γιατί η δολοφονία έγινε μπροστά στο αστυνομικό τμήμα. Φάνηκε από ντοκουμέντο ότι υπήρχε ολιγορία. Ναι, και όχι μόνο και ολιγορία, δηλαδή και αντιμετώπιση. Δυστυχώς πλέον στις μέρες μας, με μια αντιμετώπιση από τις αστυνομικές αρχές των θυμάτων με μια νοοτροπία του 50 και του 60. Κοίτα, Μαρίνα. Ακούσα αναγκητικά το κουμένο. Ναι, το άκουσα πάρα πολύ καλά. Το άκουσα πάρα πολύ καλά και πολύ προσεκτικά. Απλώς έχω μάθει, ξέρεις, να είμαι φιδωλή και προσεκτική στον λόγο μου και ως εκφορά, αλλά και ως σκέψη βεβαίως. Έτσι μανιχαϊστικά, άσπρο μαύρο δεν είναι. Δηλαδή, εδώ πέρα, ναι, αλήθεια είναι ότι το να ακούς, όπως τα λέγαμε, live, ζωντανά, μας στέλνει εδώ, γιατί να το πούμε και αυτό, Κατερίνα. Η Κατερίνα μας είναι το μάτι, έτσι, το αυτή. Και το αυτή, το πολυεργαλείο, όπως λέω εγώ, η πρόεδρός μου. Ναι. Λοιπόν, να πούμε και, λοιπόν, ναι, ότι είναι Σύριος Φολεγάνδρου σελίδα στο Facebook, Σύριος Φολεγάνδρου είναι στο Instagram, αν τα λέω καλά Κατερίνα πες μου ναι, και Κλένφ, Κέντρο Λαογραφικής Ένωσης Νήσου Φολεγάνδρου. Τι λες, είναι σε Κέντρο Λαογραφικής Έρευνας. Έρευνας Νήσου Φολεγάνδρου, συγγνώμη με τις ενώσεις έχουν μπερδευτεί, Έρευνας Νήσου Φολεγάνδρου, είναι σαν τις μέρες της γυναίκας.
Ναι, στο Facebook. Θα σταματάμε μια ζωντανή εκπομπή. Ευτυχώς είμαι καλή, εγώ στην αμέσως. Και τώρα γραφική έρευνα στην σου κολεγάμε την σελίδα μας στο Facebook. Μου λέει, έτσι δεν ξέρει η σημαίνει. Α, βλέπεις και το παραμικρό λάθος και αυτό. Είναι τι άλλα είναι. Η πιτσιρίκα. Η πιτσιρίκα αυτή, όχι. Α, μία υπέροχη πιτσιρίκα αυτή, δεν θα πω το όνομά τη, για να ξέρει ποια είναι. Ξέρει ποια είναι, η οποία. Κοίτα τώρα να δει. Είναι παιδί αγαπημένου παιδιού μας, αγαπημένης μας ανησιάς, ένα χαρισματικό πλάσμα, το οποίο έχει μία εκπληκτικά δημιουργική φαντασία και μαζί με την οποία μικρούλα αυτήν, εδώ τώρα, γράψαμε ένα παραμύθι. Α, γράψεις ένα παραμύθι. Ναι. Η κοκκινοσκουφίτσα αλλιώς. Α! Ναι, δεν προβλούνται να σε το πω. Και μου έδωσε την ιδέα, την έμπνευση. Το έμπνευση, σας είχε δοθεί ο τίτλος. Ζητήθηκε από το σχολείο. Ναι. Αλλά εμείς το πήγαμε... Με αυτόν τον τίτλο. Ναι. Θα ζητήσανε δηλαδή ναι. τον τίτλο. Ναι. Θα ζητήσω τον τίτλο. Είπα, λέει, η κοκκινοσκουφίτσα, η κοκκινοσκουφίτσα. Εγώ έχω πει το θερικό βουντάρι. Την καλησπέρα μου στον Σταύρο το Βενιό και στον Μανώλη τον Άκα. Τους έχω πει το θεϊκό βουντάρι. Βουντάρι, πες το. Βουνό θρεφτό, πως ροβολάει στον κάμπο λιοντάρι που η πείνα του μαύρισε το μάτι. Είναι στοιχεία από την Οδύσσια. Είναι εκεί όπου ο Οδυσσέας θα συναντήσει την Αυσικά. Οδυσσέας. Οδυσσέας. Εντάξει, θες να το πω αρχαία. Είπες Οδυσσέας. Οδυσσέας είπα. Α, το είπες το άλλο. Οδυσσέας. Λέγατε, δύο σαρδό μου είναι του μάτσι, εσένα. Λοιπόν, Οδυσσέας. Και εγώ βλέποντας την πρώτη λέξη του πρώτου στίχου και την τελευταία του δεύτερου. Έφτιαξε μια δικιά σου. Είπα, ξέρεις. Γλωσσοπλά. Τα χίδια, ναι, βουντάρι. Και τα καημένα και τα, δηλαδή με κοιτούσαν έτσι. Ξέρεις να βάλω το θεϊκό, ο Μανώλης Άκος μου, φωτεινή. Του λέω, έλα Μανώλη μου, του λέω, αφού και μετά το είχα κάνει και στο Σταύρο το μήνυμα. Αλλά στο Μανώλη του λέω, έλα Μανώλη μου, του λέω, έλα βουντάρος. Και μια φωτεινή, δεν καταλαβαίνω. Τι σημαίνει βουντάρι, και όταν το άκουσα να το λέει το παιδί, συνειδητοποίησα κι εγώ τι έλεγα. Και του ζήτησα συγγνώμη. Παρ' όλα αυτά κάνει εξαιρετικές κρέπες, δεν έπαθε κάτι έτσι. Και ούτε τον πείραξε στο χορευτικό κομμάτι, έτσι. Ευτυχώς. Δεν του προξένησα, ανήκε στον βλάβη. Λοιπόν. Έλεγε λοιπόν ότι τους δόθηκε αυτό, ο ζητούμενο από το σχολείο είναι μέσα, ναι, και εμείς το φτιάξαμε μαζί. Λοιπόν, η απίστευτη αυτή μικρούλα βρήκε, είχε μεγάλη ευρηματικότητα στον λόγο της, μου έλεγε, έγραφα, συζητούσαμε, διόρθωνα και μου έδωσε βεβαίως και την έμπνευση ναι. και την ιδέα και κατά πάσα πιθανότητα θα ασχοληθώ τώρα, έχω στο μυαλό μου, να, τα παραμύθια, τα γνωστά, αλλιώς. Γιατί αφού μου λένε τα παιδιά μου, κυρία, να γράψετε τα... Εκείνα βέβαια μου ζητάνε να γράψω βιβλία για το σχολείο, στο βιθύμα τα παιδιά. Ξέρετε εσείς. αλλά όχι, τώρα μάλλον αυτό σκύρδισε λίγο. Μπορεί να το κάνω και άμεσα, δηλαδή λίγο, γιατί πολύ ωραίο η μικρή είναι καταπληκτική. Α, έχει ή φαντασία, δεν δημιουργεί. Το έχω εδώ να το δεις, ναι. Το έχεις το διαβάσω μετά. Θα το δώσω να διαβάσεις. Ωραία. Να συνεχίσουμε ναι, στο λοιπόν, πλέον, ήθελα να της πω την καλησπέρα μου, τα τσιλότα και στα, να πω κάτι και στα τρία μικρά μου, γιατί έχω άλλο ένα κορίτσι και ένα αγόρι. Και ένα αγόρι. Δεν θέλω να πω ούτε τα ονόματά τους. Εκείνα ξέρουν ποια είναι. Εντάξει. Είναι η αγγελική τριάδα μου. Έχω και ένα αγόρι με ανάμεσα κοπέλες. Βέβαια. Ναι. Εντάξει, αλλά να πω κάτι και το ένα κορίτσι έχει και έναν αδερφούλι, οπότε ας πω τετράδα, να πω κουαρτέτο. Α, είναι και ο μικρούλης. Ναι. Κουαρτέτο εγχόρδων ψυχής, εγώ θα πω. Λοιπόν, το αφήνω, εντάξει. Δεν μπορώ να το ξεχωρίσω, είναι και αυτός πολύ τρυφερούλης, λοιπόν. Το αφήνω εδώ, θα τα πούμε αυτά, θα τα πούμε. Θα τα μάθετε και θα τα μάθετε και πρώτοι. Λοιπόν, ειδικά αυτό με το. Συνεχίζουμε. Με το συνεχίζουμε ναι. από εκεί που είχαμε πει για την ηλεκτρονία. Να πούμε ότι πλέον έχουν αλλάξει πολλά και πράγματα. Λοιπόν, αυτό Μαρίνα, ότι. Δεν μπορεί να ασφαλίσει τελικά ούτε έξω από ένα αστυνομικό τμήμα. Και δεν λέω εγώ γιατί δεν θα σταθώ στο ότι αν έχουν ευθύνη
οι αστυνομικοί πάλι, έτσι, δεν θα σταθώ σε αυτό, και γίνανε σήμερα, αν και υπήρξαν ΕΔΕ, υπήρχαν συμβούλια, υπήρχαν κατατομήσεις, να το πω έτσι, οπότε κάτι θα πρέπει να υπήρχε. Ίσως και οι ανώτεροι τους θεώρησαν ότι δεν αντέδρασαν με τον σωστό τρόπο. Εμείς δεν ξέρουμε, αυτοί ξέρουν καλύτερα, κρίνουν. Αλλά αν και μπροστά σε ένα αστυνομικό τμήμα δεν μπορείς να γλιτώσεις, τότε... Θα ξαναδείς. Που έχεις πάει να ζητήσεις και βοήθεια, δηλαδή, ναι, έχει κοπέλα, ζήτησε βοήθεια και την κρατάει μέσα 5 λεπτά και της ναι. Και πήγαινε και πάρει ένα περιπολικό και παίρνοντας τηλέφωνο το περιπολικό, το κέντρο άμεσης δράσης, το 100 δηλαδή, υπήρχε μια συνομιλία κάποιων λεπτών. Ναι, και θα δεις. Που αποκαλείστηκε μετά ότι υπήρχε περιπολικό, υπήρχε και οδηγός, μπορούσαν από το αστυνομικό τμήμα να την πάρει στο σπίτι στην κοπή. Τέλος πάντων, τώρα όχι. Όχι, είναι... τέλος πάντων. Δεν θα το λέω. Δεν τέλος. Θέλω να σου πω ότι δεν θα μπω σε λεπτομέρειες που έχει να κάνει με την ευθύνη των αστυνομικών, γιατί δεν είμαι η αρμόδια. Ωραία. Τελείωσες. Να πω τι ποιο είναι και η όχι. Ναι, άμα τελειώσει. Και την συνολική εικόνα. Την ενιδέωση. Ναι, θέλω να σκεφτούμε και να δούμε πού είμαστε, τι κάνουμε και πώς πορευόμαστε. Κοίτα να δεις. Να μιλήσω τώρα. Ναι. Να το πάμε με ένα, δύο, τρία. Πάμε με ένα, δύο, τρία. Λοιπόν, πρώτον, επειδή ας πούμε και με έναν τρόπο λόγω σπουδών, ιδιότητας, πείτε το πώς θέλετε, κάποια πράγματα μπορώ να τα διακρίνω. Δεν υπερβαίνω τες καμένο, ούτε το τραβάω από τα μαλλιά, έτσι ώστε να προς Θεού. Δεν θα αποδώσουμε εμείς τις ευθύνες, εμείς θα κάνουμε την ανίχνευση έτσι δημοσιογραφικά και μόνο. Δημοσιογραφικά και αποζωπική ενός απλού πολίτη που δεν είμαστε πλέον όχι συντάκτες. Εντάξει, όχι όμως απλού μόνο πολίτη, ενός... εντάξει. Θέλω να πω, δεν είμαστε αστυνομικοί συντάκτες. Όχι, 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 με τα στοιχεία τα οποία μας ήρθαν. Ναι, ένα σχόλιο. Ευχαριστούμε Κατερίνα, να και μια ιδέα. Ναι, θα το επεξεργαστούμε και αυτό, πολύ ωραία. Εδώ στη κοπελίτσα. Λοιπόν, επειδή μου έστειλε κάτι σε αυτό, αυτό θα γίνει παράσταση τώρα μόλις μου ήρθε. Τώρα μου το έστειλε, τώρα σου το λέω. Καταλάβατε, αυτό είναι ότι... Ναι, λάθος ο τελευταίος, ναι, όντως. Σαν... Μα μπορείς να το διαβάσεις με πολλούς τρόπους, δεν μπορώ να σας αποκαλύψω τι. Το τίτλο θα είναι παράσταση. Θα είναι παράσταση. Το κλειδώσαμε αυτό. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Είδατε, μία που ήρθε, μία που γεννήθηκε, το είδα κιόλας. Απλά και θα είναι και αμφίσιμο. Ναι, κάτσε και σκέψου τώρα όμως και εσείς που έδωνε τις ιδέες. Ξέρεις ποια είσαι. Όχι, ξέρεις ποια δίνει τις ιδέες. Ναι. Εσείς μου ρίχνετε, ναι, εγώ φτιάχνω και μετά όλοι μαζί το υλοποιούμε. Γιατί έτσι δουλεύουμε εμείς. Α, κάποιοι να σου. Ναι, με την οποία Τζέσι θα σας πούμε και κάποια πράγματα για τη φορέσια. Δεν θα σας τη δείξουμε, δεν σας πούμε πολλά. Θα σας πούμε για το δημιουργικό κομμάτι, έτσι πώς φτάσαμε. Το που με πει, θες λέω, θα πούμε και αυτά. Ναι, μου λέει, φωτιά, τι θες. Ναι, αλλά μην περιμένουν ότι θα τους δείξουμε ή θα τους πούμε. Όχι, δεν βγαίνει τη. Θα πούμε πώς προχώρησε, ναι. Πώς δημιουργήθηκε την πορεία. Πάμε παρακάτω, πώς ξεκινήσατε και πώς τη βασάνισατε. Πώς ξεκινήσατε και. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Λοιπόν, εμείς είπαμε θέλουμε να κάνουμε ουσιαστικά πράγματα και... με ένα στόχο. Δηλαδή, να κάνεις κάτι και να έχει ένα αποτέλεσμα σκοπό. Δεν είναι ούτε μόνο για το Θεαθήνε, ούτε μόνο αν δεν περνάμε καλά, διασκεδάζουμε. Θέλουμε να υπάρχει το ψυχαγωγικό, αγωγή της ψυχής και αυτό. Δεν το έχεις με το άντε ένα γλέντι από εδώ, άντε μια μάζοξη από εκεί, έλα ένας συναγελασμός, ένα πες στο φεστιβάλ, πες στο εκδήλωση, πες στο πως θες, έτσι. Λοιπόν, όχι, θέλουμε να υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι και αυτό θέλει σχεδιασμό. Αλλιώς είναι, πως το λένε, η μαζική κατανάλωση και της επιφάνειας. Λοιπόν, αλλά αυτά θα τα πούμε. Ξέρεις τι, πραγματικά λέμε ότι θα έχουμε τόσες ιδέες, έχουμε βάλει μπροστά κάποια πράγματα. Και όλο ένα λεπτό. Και πραγματικά βλέπεις ότι λίγο. Δεν βοηθά, τι να πω. Είναι λίγο η κερί καμπή. Κλείνω την παρένθεση. Επανερχόμαστε. Έχω κάνει τις παρενθέσεις. Δεν πειράζει, γιατί έτσι είναι ζωντανές εκπομπές. Και μην μου πούνε ξανά ότι δεν έχουμε συνέπεια λόγου. Ναι, γι' αυτό το λέω, γιατί μας το έχουν πει. Ένας το έχει πει, είπαμε. Γι' αυτό, μας το ξαναπεί. Ένας, μία. Καμία, τέλος πάντων. Δεν μας νοιάζει. Μπορούμε να. Όχι, πραγματικά δεν μας νοιάζει. Ναι, εννοείται. Θυμάσαι
τι έλεγε ο αείμνηστος Τρασίμβλος Καριστινέος, δεν σε νοιάζει. Γιατί από πού εκπορεύεται και το σχόλιο. Και να το πω τώρα εδώ πέρα, λίγο εκλεκτικιστικά πει το πώς θα έλεγε. Από ένα χύψη ψευδόνιμο που δεν έχει ταυτότητα. Γιατί, να σου πω κάτι, δεν έχει σημασία τελικά πόσοι από κάτω σε σχολιάζουν και είναι και ποιοι σε σχολιάζουν. Δηλαδή για εμένα το γεγονός, για εμένα το γεγονός ότι οι καθηγητές μου από το γυμνάσιο και το, μπαίνουν από κάτω, βλέπουν, μας βλέπουν, κρίνουν, μου στέλνουν σχόλια. Αγαπημένη μου Ελένη Καμπουρίδου, του Λυκείου και στην κυρία Ευθυμία Τσαβέ να πω. Λοιπόν, και μου στέλνουν, με παρακολουθούν και λένε, καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι σημαντικό, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι γνώστες. Οπότε αν σας πούμε κάτι εδώ το οποίο δεν ισχύει, εντάξει, υπάρχει ένας έλεγχος, παιδί μου, κατάλαβες. Αρχάει γρήγορα θα φανεί. Ξαναγυρνάμε λοιπόν σε αυτό, κοίτα να δεις. Στο θέμα της γυναικοκτονίας, να μην φοβόμαστε και τις λέξεις. Ναι, έχει γίνει και πολλή συζήτηση για το αν θα το λέμε ανθρωποκτονία. Είπαμε ότι και το έχουμε κάνει στην προηγούμενη εκπομπή και είχαμε πει ότι το λέμε γυναικοκτονία, ναι. Γιατί εστιάζουμε στον τρόπο που γίνονται αυτές οι δολοφονίες. Έτσι. Στον τρόπο και για τον λόγο που γίνονται. Και το πλέγμα των σχέσεων, ναι, στο οποίο εμπίπτουν αυτά τα περιστατικά. Και θα μου πεις εσύ τώρα το παράλληλο. Μην ξεχνάμε την περίπτωση της Καρφαλής, το λέγαμε. Ναι, βέβαια, φυσικά. Φυσικά. Και καταλαβαίνω βέβαια, κοίταξε, ποινικά είναι το ίδιο ως προς το θέμα της ποινής, της επιβαλλόμενης ποινής, δεν υπάρχει διαφοροποίηση, είτε είναι γυναίκα το θύμα, είτε είναι εκείνο το οποίο εμείς θέλουμε να περάσουμε με τον όρο γυναικοκτονία, είναι το κοινωνικό στίγμα και ο αντίστοιχος αντίκτυπος, δηλαδή πώς γράφει στο κοινωνικό σύνολο, πώς περνάει, πώς εκλαμβάνεται και τι καταδεικνύει, έτσι, παθογένειες άλλων εποχών, τις οποίες τελικά... Ναι, δηλαδή δεν με θέλει, σε σκοτώνει. Η αλήθεια είναι ότι είδα στο διαδίκτυο πριν έρθουμε εδώ πέρα μία επιστολή, το ένα γράμμα το οποίο της έγραψε ο δολοφόνος της. Λοιπόν, οι γνώσεις μου στη ψυχολογία είναι αυτές τις οποίες έχω κάνει μέσα στο πανεπιστήμιο. Ναι. Βέβαια, κάναμε θυματολογία, την ψυχολογία του θύματος, του δράστη, όλα αυτά. Ειλικρινά σου λέω, εάν αυτό το είχε φτιάξει ένας καθηγητής μου τότε για να μου το δώσει ως πρακτικό, ναι, όπως τα λέμε, άσκηση για να δω, για να διαβάσω και να αναγνωρίσω την παθογένεια και να πω αυτό είναι ένα. Δεν θα ήταν τόσο λεπτομέρειο. Δηλαδή, πραγματικά. Πόλωνα, ναι, ότι είναι ψυχή, ναι, ένας άνθρωπος. Ήταν. Λίγα το σχέδιο σε ψυχή. Δηλαδή, στον παραδειγματικό άξονα μια χαρά θα δούλευε. Βλέπεις τον ναρκισισμό, δηλαδή όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Τον ναρκισισμό, την εγωκεντρική διάθεση και τοποθέτηση, όλα γύρω από αυτόν. Που εγώ ήθελα αυτό, που ήθελα να είμαστε έτσι. Το εγώ του, ένα τεράστιο εγώ. Λοιπόν, οπότε, ένα το καρτούμε. Απ' την άλλη όμως έχουμε και τη θυματολογία, την ψυχολογία του θύματος. Δηλαδή, αυτή η κοπέλα, η οποία απέκτησε από την οικογένειά της το τι της συνέβαινε. Δεν είχε ενημερώσει κάποιον. Και αυτό, ναι, δεν ήθελε, είχε και αστυνομικό. Και αυτό είναι από τα χαρακτηριστικά των γυναικών, οι οποίες θυματοποιούν τον εαυτό τους. Αυτό που φοβούνται. Και μην ξεχνάμε και τη χαρακτηριστική κίνηση, έτσι, κορίτσια. Αυτό είναι. Περνάμε το μήνυμα. Η φωνή να είναι δυνατή και από εδώ, αλλά αν δεν μπορούμε από εδώ, γιατί είναι και θέμα συνθηκών, μην ξεχνάτε. Ζητάμε βοήθεια, έτσι. Λοιπόν, η κοπέλα λοιπόν αυτή ήταν ο ορισμός του θύματος. Είχε αυτοθυματοποιηθεί. Απέκρυπτε, δεν μιλούσε, δεν ήθελε, ναι. Αλλά και ακόμα και τώρα που πήγε που την, στο που αστυνομικό τμήμα, περισσότερο πήγε. Γιατί την προέκυψε ο φίλος της, από με δύο ώρες συζήτησε ένα καφέ και κοντά, συζητάμε με δύο ώρες βίντεο. Συγγνώμη, υπάρχει οπτικό υλικό που το δείχνει. Δείχνει ότι έχουν καθίσει τρεις ώρες και μιλάνε. Ναι, για να την πείσει. Άρα πήγε περισσότερο για να εκφοβήσει τον εν τέλει δράστη. Και όχι γιατί πραγματικά το είχε αποφασίσει ίδια. Οπότε,
ξέρεις κάτι και δεν θέλω να γίνουν τα λόγια μου αυτά η τοποθέτηση που λυπήθηκα του Σιλουάν για εξαγνισμό των, και συσάχθεια των ευθυνών των αστυνομικών. Το άκουσα όπως το ακούσαμε και όλοι, αυτό το κακώς εννοούμενο δημοσιοϋπαλληλικό ύφος του συγκεκριμένου αστυνομικού. Ναι, δεν είναι όλοι. Ναι, ακριβώς. Το οποίο έχουμε αντιμετωπίσει και εμείς. Πολλές φορές στη ζωή μας, πολλοί άνθρωποι έχουμε. Να μην πω πολλές, να πω αρκετές. Εγώ σε αστυνομικά τμήματα, μου έχει τύχει και σε μένα. Εμένα έχει τύχει να έρθουν να μου πάρουν κατάθεση ως μάρτυρας εγώ σε μια υπόθεση, ξέρεις. Και μάλιστα σε αυτό το αστυνομικό μα διαδίκτυο. Ναι, μην ξέρεις, που ήμουν αυτό της μάρτυρας σε μια απόπειρα δολοφονία. Μαζί ήμασταν, βγήκαμε έξω. Ναι, ναι. Γι' αυτό δεν λες. Ναι, ναι. Συγγνώμη, δεν θα πω. Για όνομα του Μαρίνα. Ήταν η απόπειρα δολοφονίας, η οποία έγινε εις βάρος εναντίον ενός πολύ γνωστού επιχειρηματία της Δάφνης. Πριν πολλά χρόνια. Πριν πολλά χρόνια, ήταν δεκαετία του 90 νομίζω. Ναι, ναι, πριν πολλά χρόνια. Το 90. Και εμείς με τις πρώτες, ναι, με τις πρώτες, με την πρώτη του φεκιά πιστολιά βγήκαμε έξω. Και έτυχε να δω όλο το σκηνικό. Και εγώ και εσύ. Μας ήμασταν μαζί. Και αυτός και σταματήσαμε τους δράστες. Μας είδαν και τράπηκαν σε φυγή. Με μηχανή και τα λοιπά. Με μηχανή, το γνωστό. Ήρθα να δώσω κατάθεση. Αυτά τα οποία βλέπετε και ακούτε, μάλλον βλέπετε σε βίντεο ή ακούτε τώρα για εκτελέσεις μαφιόζικες, εμείς αυτό το ζήσαμε, έτσι, το είδαμε μπροστά στα μάτια μας, στο πεζοδρόμιο σπίτι μας, διαζώσεις. Και ήμασταν εκεί. Είμαστε εκεί, μήτα, ξέρεις, δεν διστάσαμε να βγούμε έξω, γιατί αυτό, όχι, όχι, συνδέεται με τα όσα έγιναν στο αστυνομικό τμήμα, αυτό, αυτός ο αστυνομικός, ο οποίος δεν το πήρε τόσο ζεστά, τόσο σοβαρά, όσο δεν πρέπει, ίσως δεν τον έπειθαν και τα λόγια της κοπέλης. Δηλαδή, πραγματικά, επειδή την άκουσα, χωρίς να θέλω βεβαίως να δώσω άλοθη σε αυτόν, ξέρεις, δεν ήταν αυτό το φορτισμένο έντονα ύφος, ξέρετε, κινδυνεύω, δηλαδή, του τα έλεγε, ξέρετε, αυτό, το έχετε ακούσει όλοι, δεν θέλω να το επαναλάβω. Και εκείνος βέβαια από την άλλη και διεκπαιρεωτικά, ναι, αυτό, ναι, όνομα, που τελικά λέει, ξέρεις, δεν τα δώσε. Εγώ άκουσα το βίντεο. Συγγνώμη, τώρα στις ειδήσεις, ο ήχος πληκτρολογίου. Μπορεί να τα επαναλάβανε γιατί τα έγραφε. Συγγνώμη, σε ένα από τα πολύ μεγάλα κανάλια, είπαν ότι δεν γράφτηκαν καν τα στοιχεία, δεν τις τα πήρε και μόνο μετά ο φίλος της, ενώ ήταν ήδη αιμόφυρτη, η Μηθανής ή και νεκρή, δεν ξέρω. Επειδή ο αστυνομικός μιλούσε, έπαιρνε τα στοιχεία κοινών και μάλιστα από τη σύγκριση του ο φίλος δεν ήξερε. Ήξερε το όνομά της, φίλος, γνωστός τώρα και από την ταραχή του, δεν θυμόταν τα στοιχεία του δράστη. Και για την κοπέλα είπε μόνο το όνομα του πόνιμό της. Mm. Δεν πήραν λίγο τα στοιχεία. Δηλαδή, εντάξει, αυτά θα φάνε τώρα, εδώ σας μεταφέρουμε αυτά που έτσι λένε. Όπως ακούγονται, λέγονται, θα τα δείτε, θα. Και θέλω λοιπόν να πω ότι στην κατάθεση που έδωσα στο αστυνομικό τμήμα, σαν μάρτυρας, έτσι, ένας αυτός. Ως μάρτυρας, ναι, ως μάρτυρας. Δεν ήμουν δηλαδή ούτε κατηγορούμενο, ούτε το θύμα για που με αντιμετώπισαν με ένα ύφος. Λες και ήμουν και ο δολοφόνος, δηλαδή ο εκτελεστής, να πω, λες και πήγα και την απολογία, αντί για να δώσω κάτι. Ένα ύφος, αυτό πρέπει να το πετάξω λίγο, ξέρεις τι, yes. Νομίζω, ένα λεπτό να πω κάτι. Κάτι ανάλογο, ή μάλλον όχι κάτι ίδιο, αλλά ανάλογο, συνέβη σε μένα, διότι πραγματικά δεν ξέρω. Έχω την εντύπωση κάποιες φορές, τώρα αυτό είναι και λίγο μαύρο χιούμορ, ότι ο δικός μας ο δρόμος ή η γειτονιά μας εκεί, είναι σκηνικό αρχαιολογικής τραγωδίας. Εγώ πάλι, εκτός από αυτό, ήμουν και αυτό της μάρτυρας σε μια αυτοκτονία. Έκλειες τα παντζούρια στο βράδυ. Πάω να κλείσω τα παντζούρια και ο άλλος έχει την καραμπίνα και την λοιπόν. Και αμέσως, εγώ πήρα το 100 και στο μεταξύ κατέβαινα και κάτω να πάω πάνω, εντάξει, με αυτά τα οποία, τα βασικά, τα οποία γνωρίζω. Εγκληματολογικά, τα βασικά δεν ήμουν ιδιαίτερα δικαστής, ούτε πάλι την εξειδίκευση μετά, γιατί προστασιοποιήθηκα από το χώρο, αλλά
Όχι, ήμουν καλή φοιτήτρια ενός εξαιρετικού καθηγητή. Να το πούμε εδώ, το έγινε παντούση. Λοιπόν, εντάξει. Ήταν και το πρώτο μου δεκάρι αυτό, έκανε, με πέρασε από κόσμο. Λοιπόν, και λέω λοιπόν, ότι πήγα στο αστυνομικό τμήμα, τι να σας πω, ότι δεν με βάλα της περιοχής μας. Ναι. Μόνο την έρευνα, τι να πω, μόνο την έρευνα που δεν με έβαλα να κάνω. Και με έβαλα να πάρω τηλέφωνο τους συγγενείς του, εγώ. Εσύ. Εγώ. Και εκείνη την τρεπόντουσα. Δηλαδή εσύ. Και τώρα τι να κάνουμε και πώς, γιατί έκανα το λάθος και τους είπα τι είμαι. Και, α, ωραία, πείτε μας. Περιμένω όμως, για να δούμε, ξέρεις, να διαβάσουμε κάτω από την επιφάνεια. Όταν τους είπα τι είμαι, α, ωραία, πείτε μας και τώρα αυτό. Δηλαδή, μου ζητήσαν τη βοήθεια. Είναι εκπαιδευμένοι, δεν είναι μια σχολή. Ακριβώς. Δηλαδή, στη σχολή σας αυτό είναι το ζήτημα του κουκούτσιου. Τι τους έχουν εμάς. Συγγνώμη, Μαρίνα, αυτό είναι το ζήτημα του κουκούτσιου. Ιδέες. Δηλαδή, εδώ, τώρα θα πω κάτι. Μάλλον πρέπει να καλέσουμε μία φίλη μας, που είναι χρόνια στο σώμα. Ναι. Που μας εξηγήσει ορισμένα πράγματα. Ναι. Μπορεί και γυναίκα, γιατί εμείς τα λέμε τώρα. Αλλά είμαστε και απ' έξω. Μπορεί να είναι και διαφορετικά εκεί μέσα. Και να εξαρτάται όλο αυτό από το χαρακτήρα και από την προσωπικότητα του κάθε αστυνομικού. Ένα λεπτό, Μαρίνα. Εξαρτάται και από τον χαρακτήρα. Αλλά είναι απαραίτητες. Λοιπόν, πέρα από το χαρακτήρα, θέλουμε σπουδές. Ναι. Χρειάζονται σπουδές. Εντάξει, δηλαδή αυτά τα οποία τους είπα εγώ θα έπρεπε να τα γνώριζαν. Πιο καλά από σένα. Εντάξει. Δεν με κάνω. Είναι μάχημη. Λοιπόν. Α, ωραία, πείτε μας και μου ζήτησα. Πώς θα χειριστούν την οικογένεια του θύματος, πώς θα ενημερώσουν, πώς θα τους χειριστούν μετά, τι θα κάνουν. Δηλαδή, πέρα από τα διεκπαιρεωτικά, όλα τα άλλα. Μα και ξεπλάγει, είναι δυσάρεστα. Δεν λέω ότι είναι όλοι οι αστυνομικοί μας έτσι. Σίγουρα όμως είναι και έτσι. Άρα, χρειαζόμαστε σπουδασμένους, μορφωμένους αστυνομικούς. Θέλουμε επιμόρφωση, θέλουμε συνέστηση. Θέλουμε συνέπεια, θέλουμε συνέπεια και προσήλωση στο καθήκον, με μία, να πω και, είπα ενσυναίσθηση, και μία ανθρωπιά, έτσι, τον ανθρωπισμό, τον χρειαζόμαστε. Ο λόγος που εμείς οι δύο βγήκαμε έξω, ακούγοντας σφαίρες, ενώ άλλοι θα έμεναν μέσα ή ξέρω εγώ που πήγα στο... Και ήταν ακριβώς επειδή εμάς, οι γονείς μας, μας έμαθαν αυτό. Τρέξε να προσφέρεις, όχι Μαρίνα, ο αλτρουισμός είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Σήμερα, ας πούμε, άκουσα στις ειδήσεις. Και το νιάξιμο για τον συνάνθρωπο. Yeah. Νιάξιμο, νιάξιμο, αληθινό. Ξέρεις τι, και αυτό το, η απαξίωση των λεγόμενων, μια κοπέλας μια συνέχεια, τώρα σήμερα άκουσα, δεν ξέρω να το άκουσα εσύ, ότι βγήκε η μητέρα της Ελένης στο Παλού και λέει και η κόρη μου όταν πήγε να καταγγείλει τον βιασμό της, τη διώξανε. Μα δεν κατάλαβες, της είπαν, τη συνέβη της κοπέλας περίπου ότι μου συνέβη εμένα με την αυτοκτονία του συγκεκριμένου. Όχι, γιατί το Παλού. Δεν κατάλαβες, τι λέω. Ναι, άσε να ολοκληρώσω. Μετά τους τη σκοτώσω. Ναι, άσε να ολοκληρώσω. Τη ζητήσαν να κάνει την έρευνα εκείνη, γι' αυτό σου λέω σχεδόν. Όπως εμένα μου ζητήσαν, ναι, και τι, αυτό και. Φέρε μας λέει το βίντεο να μας αποδείξεις ότι ήταν βιασμός. Λοιπόν. Τότε ρε παιδιά, παρατηρήστε να στείλουμε ο καθένας να μπαίνουμε στα αρχεία, να ψάχνουμε μόνοι μας. Όπως παλιά στο Υπουργείο Μεταφορών και Συγκοινωνιών, άμα ήθελες κραμφάκι λόγο για το αυτοκίνητο, σου έλεγα μπες και ψάχνει. Κοιτάξτε, δεν λειτουργεί το πράγμα με τη λογική του μπουφέ. Σε ψέρνει, έτσι. Αυτοεξυπηρέτηση. Αυτοεξυπηρέτηση. Όχι. Γι' αυτό είστε εκεί. Τώρα βέβαια, για να πούμε και κάτι άλλο, υπάρχουν και αστυνομικοί οι οποίοι, Μαρίνα... Παντού τα πάντα. Ναι. Δεν δίνονται. Παντού. Υπάρχουν ευσυνείδητοι, υπάρχουν ναι. Άνθρωποι που έχουν ταγμένους επαγγελμάτους, γιατί το πρόσεξε, γιατί έχει μεγάλη σημασία όπως σε κάθε λειτουργήμα, γιατί αυτό δεν είναι επαγγελμα, λειτουργούμε όπως είναι ο δάσκαλος, όπως είναι ο γιατρός. Αν μπαίνεις σε αυτή τη δουλειά... Και ο δικηγόρος είναι λειτουργήμα, ναι, ο δικαστικός είναι λειτουργήμα. Όλα αυτά. Αλλά τα έχουμε, ναι. Αν μπαίνεις στο δημόσιο για να γίνεις δάσκαλος, αστυνομικός, νοσοκόμος, γιατρός, γιατί πραγματικά το αγαπάς αυτό ή γιατί έλα μωρέ και τι δουλειά θα κάνω, ας γίνω δάσκαλος, γιατί έχω κάποια μόρια, όχι γιατί σε ρίξανε εκεί οι πανελλαδικές,
Ναι, ούτε επειδή δεν έχεις τι άλλο να κάνεις. Και, γιατί να μην πω στο δημόσιο, γιατί πιο σίγουρο είναι στο δημόσιο, από το να γίνω δάσκαλος, κάθε μήνα να μπαίνει ο μισθός. Εντάξει, μόνο λίγες ώρες στη δουλειά. Δεν είναι έτσι. Εδώ να πω κάτι, να θα μου επιτρέψετε. Και αυτό πληρώνει θα μου επιτρέψετε, θυμάσαι τι, τι μου είχε πει εμένα ο Γεώργιος Καριστινέος. Ειδικά για το λειτουργήμα του εκπαιδευτικού. Άρα το ναι, είχες πίεση στο προηγούμενο για την αγάπη του. Πατέρα μας, ναι, ο μπαμπάς αγαπούσε πολύ τα παιδιά. Εμένα μου και είχε το διατυπάνιζε ότι η καρέκλα που ήταν να γίνει ναυτικό καπετάνιος, το ξέρουμε κάποιοι μας το είχε πει. Εμείς τη λέξη μας το είχε πει. Ναι, δεν το έκανε γιατί δεν ήθελε γιαγιά. Αν εσύ φύγεις. Και τελικά νομίζω ότι καλά έκανε και δεν είναι καπετάνιος, έγινε καλύτερος δάσκαλος. Τουλάχιστον έφυγε ανθρώπους. Ναι, η εκπαίδευση, και είχε την επαφή του με τη θάλασσα το καλοκαίρι με τη βαρκούλα του. Ο εκπαιδευτικός χώρος, η εκπαίδευση κέρδισε. Και κέρδισε, ξέρεις, γιατί δεν ήταν μόνο για τη Φολέγανδρο, για το Δήμο Δάφνης και αυτά, γιατί από αυτόν τον άνθρωπο, όπως και από άλλους τέτοιους ανθρώπους, βγήκαν άλλοι και ξέρετε πώς πάει. Αλυσιδωτά. Έτσι. Αλυσιδωτά και συνεχή. Διακλαδισμένο. Ναι, ο ένας από τον άλλο. Γιατί διακλαδούν. Έτσι πάει, εξαπλώνεται. Λοιπόν, το πλέγμα, ο ιστός, πείτε το έτσι. Γίνεται ένα δίκτυο. Οπότε όλοι αυτοί που. Μου έλεγε λοιπόν ότι και αυτό θα το βάλω εγώ, εκείνος το είπε για το εκπαιδευτικό. Η καρέκλα του δασκάλου και του άρεσε να λέει δασκάλου, γιατί αυτό θέλουμε, όχι οι καθηγητές. Κανείς, δηλαδή καθηγητής, καθοδηγητής. Μα νομίζω και στα πανεπιστήμια, άμα αποκαλούσε ένα καθηγητή δάσκαλο, το χαιρόταν. Μα βέβαια, μα βέβαια. Εγώ όλους μου τους καθηγητές και το πανεπιστημιακού χώρου, από την αρχή μέχρι τέλος και τώρα που συνεχίζω με όλα αυτά τα οποία δασκάλου. Και πρόσφατα, ξέρεις, πάλι του λέω, τον ξέρεις ποιον, με εκείνον, τον αγαπημένο που να το πω από εδώ, τον κύριο Θεοδωρακόπουλο, εντάξει, γιατί είναι, τον λέω αγαπημένο δάσκαλο. Έλεγε λοιπόν ο Γιώργος Καριστινέος, ας βγάλουμε τη σχέση μας μαζί του λίγο εκτός τώρα να πούμε, ότι η καρέκλα, η θέση, η καρέκλα του δασκάλου είναι ηλεκτρική. Εάν δεν μπορείς να είσαι δίπλα στο παιδί, γύρω από το παιδί, με το παιδί εκεί, καλύτερα βρες κάτι άλλο να κάνεις, γιατί αυτή η καρέκλα θα σε κάψει. Έτσι. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο και το εννοούσε, ξέρεις, και εσένα, γιατί θα... Ναι, γιατί να σου πω κάτι, αυτό το βλέπουμε, γιατί το έχουμε πει εσύ κρίνεις, δηλαδή πώς κρίνεις τους. Εντάξει, ναι, δεν θέλω. Να είμαι στη ζωή. Κριτική αρκεί να έχει προηγηθεί αυτοκριτική. Αυτοκριτική κάνεις. Πάντα. Οπότε μπορείς και να κρίνεις. Δεν λέμε ότι. Είναι τέλεια. Δεν ακούμε. Δεν λέμε ότι διεκδικείς. Όταν αυτό ξεκινάει από την εκπαίδευση, από τα χρόνια τα μαθητικά των παιδιών. Όταν. Και πάω πια τώρα το θέμα. Φύγαμε την γυναικοκτονία, πάμε στην άλλη. Όταν. Όχι, θα γυρίσουμε σε αυτό. Όταν. Μπαίνεις σε ένα πανεπιστήμιο με πολύ χαμηλές βάσεις, με παιδιά που δεν πολύ διαβάζουν και όμως το καταφέρουν κούτσα-κούτσα και μπαίνουν σε ένα πανεπιστήμιο. Και μπορεί να βγουν δάσκαλοι, να βγουν καθηγητές. Το ξέρεις, έχεις μεγαλύτερη εμπειρία από μένα. Όταν δεν έχουν τα ίδια τις βασικές γνώσεις. Και πικράμι πήραν. Ναι, όταν τα ίδια δεν έχουν βασικές ούτε. Όχι βασικές. Μάλλον έχουν στοιχειώδεις βασικές γνώσεις και δεν έχουν. Όχι, Μαρίνα, θα σου το πω εγώ. Έχουν στοιχειώδεις και ούτε αυτές. Τελειώνουν το πανεπιστήμιο πλέον με εργασίες που. Αν το τελειώσουν. Ναι, που τις εκπονούν γραφεία που είναι κάποιοι άλλοι καθηγητές, κάποιοι άλλοι που φιλώνουν, που έχουν τελειώσει πιο παλιοί. Που άντε, αυτό δουλεύει, είναι ένα σύστημα που δουλεύει τα τελευταία χρόνια. Πληρώνεις και σου φτιάχνουν μια εργασία. Συγγνώμη, μην το κάνετε. Μην το κάνετε, δεν κερδίζετε τίποτα. Δεν με αφαίρει. Εμένα δεν θα με συνέφερε να το λέω, δεν με συμφέρει να το πω αυτό, αν το έβλεπα ως συμφέρον, ως ξέρεις τι, γιατί θα μπορούσα να... Ναι, αλλά λέμε τώρα εγώ... Δεν το έχω δεχτεί ποτέ, μάλλον για την ακρίβεια, πώς έχω πάει... αρνηθεί ναι. Και σας λέω πώς μην πάει, το κάνετε. Πώς πάει το αλυσίδωτο. Διαβάστε, ναι. Όταν πάνε. Λοιπόν όλοι αυτοί μπαίνουν απλά για να έχουν το μισθό τους, γιατί δεν αγαπάνε το επάγγελμα, γιατί δεν αγαπάνε τα παιδιά, γιατί δεν θέλουν αυτό. Δεν θα κάνω καλά τη δουλειά του. Κάτι ανάλογο με του αστυνομικού. Όταν άλλο δεν θέλει πράγμα να πει στο σώμα, λέει και πού να μπω. Εντάξει, θα δώσω αθλήματα, είναι κάποια λεφτά, ένα μισθό σταθερό, μπορεί να βγει στη σύνταξη νωρί. Ναι, παίρνει βαθμού, αναβαίνει μισθολογικά.
λίγοι το αγαπάνε, αλλά οκ, okay, μπαίνει. Για τον άλλο ή τα λόγο. Δεν πρέπει να μάθει τα βασικά πράγματα πώς να διαχειριστεί. Διαρκή επιμόρφωση. Δεν είμαστε όλοι εγκληματίες. Δηλαδή, το συζητώ, μάλλον. Πια τα βασικά. Διαρκή επιμόρφωση και να σου πω κάτι τέτοιο. Προηγουμένω να μιλήσει κάτι τον κάθε πολίτη. Γιατί με μια επιθετικότητα πιο πολύ συνομική. Το βιώνουμε. Σαν να είμαστε όλοι εγκληματίες. Αυτό και γι' αυτό έχουν και αυτοί. Όχι όλοι οι αστυνομικοί. Πιο πολύ. Όχι όλοι οι αστυνομικοί. Θα σου πω. Είναι συγκεκριμένοι, τους οποίους τους τιμωρείς, γιατί, να σου πω, βασικές γνώσεις ψυχολογίας. Εντάξει, βάζουμε και λίγο θεωρία των Λομπρόζο, που τελικά δεν ξέρω κατά πόσο είναι η θεωρία, γιατί στην πράξη είναι αυτό που τους βλέπεις και λες, α, εδώ είμαστε. Δηλαδή, φαίνεται ο άλλος, αν έχει συμπλέγματα. Εάν είναι εκεί, γιατί, ξέρω εγώ, το βλέπεις και φυσιογνωμικά, αν αφαιρούμε, δεν είναι, πώς να το δει πόσο κόμψα, ευηδής δεν θα πω. Να πω καλοβαλμένος, αν τέλος πάντων, όπως λέγανε οι γιαγιάδες, σημαδεμένος άνθρωπος παιδάκι μου, δηλαδή λίγο, ναι, να μην φαίνεται, συγγνώμη, να ολοκληρώσω. Και τον βλέπεις ότι έχει θέματα με την εμφάνισή του και φαίνεται, τα ψυχολογικά. Μπράβο, του βγαίνει μετά σε μια ηγεμονική εκφορά λόγου και στάση. Του δίνει δύναμη ότι η κολλή, τα γαλόνια, ναι, εγώ είμαι τον οποίο το δεις έξω. Ναι. Τον προσπερνάς. Στην καλύτερη. Λοιπόν, των περιπτώσεων. Και μετά με το όλο και η ηρωνική γυναίκα. Είναι ηρωνές πολλές φορές. Ναι, ναι, αυτό. Είναι και στις γυναίκες. Ναι, μου έχει τύχει. Αυτός ο ρατσισμός απέναντι στο γυναικείο φίλο και καλά είναι της φαντασίας μας ότι τα θέλουμε και τα παθαίνουμε ό,τι παθαίνουμε. Γιατί όλοι έχουν αυτή την νοοτροπία και το ξέρετε όλοι και δεν το λέμε τώρα εμείς. Στο συγκεκριμένο αστυνομικό τμήμα της περιοχής μας, δεν ξέρω ακόμα ένας αυτός συγκεκριμένος. Θα του στείλουμε την καλησπέρα μας, γιατί πιθανόν να μας βλέπει, γιατί ναι. Δεν ήξερε ποια για μένα. Ναι, κάτι πήγε να μου πει και το απάντησα. Και πρόσεξε, έκανε και τι για να... Ναι, δεν κατάλαβες όμως. Κάνει... Α, εσύ πες και μιλάς. Μου λέει, α, σου κόβει. Και του λέω, επίσης, ξέρω και ένα κόβω. Και το κόβουμε εδώ. Το μάζεψε. Γι' αυτό. Είναι αυτός ο τρόπος και του λέω, σας παρακαλώ, λέω. Γιατί θα σας αναφέρω. Εκεί τελειώσαν όλα. Είδες. Και μετά την επόμενη φορά που πήγα, λέω, εγώ πάλι μέχρι στο ίδιο. Λοιπόν, το κλείνουμε αυτό, έτσι. Είδες πόσα όμως έχουμε να πούμε από τη δική μας. Εκεί είμαστε δύο άτομα. Και έχουμε να πούμε τόσα από τη δική μας εμπειρική πραγματικότητα. Δηλαδή, κατάλαβες. Το έχουμε. Γι' αυτό λέω ότι είναι μια καλή περίπτωση να φέρουμε τη φίλη μας εδώ πέρα να μας μιλήσει. Μήπως εμείς θα έχουμε λανθασμένη στρεβλή εντύπωση. Ναι, να πω τώρα κάτι επειδή. Κοιτάξτε, ναι. Η συγκεκριμένη φίλη μας, την οποία θα φέρουμε εδώ, γιατί είναι και στην ομάδα του Σύριου, είναι ένα πολύ ευτυχικό κόμμα. Όμως και αλλά τώρα είναι γυναίκα και αστυνομικός. Η οποία όμως πρόσεξε. Είναι. Ναι, αλλά περίμενε. Να πούμε κάτι. Είναι ακριβώς. Ή αστυνομικός, βάλτε το ποιο άρθρο θέλετε, είναι ο τύπος αστυνομικού τον οποίο θέλουμε. Μέντσι. Ό,τι σας είπα πριν, τα έχει. Παιδεία, ενσυναίσθηση, καλά προσήλωση στον καθένα. Ίσως, μάλλον πρέπει να γίνει το παράδειγμα για τους αδερφούς της. Λοιπόν, η συγκεκριμένη, μακάρι να τώρα... Ένα άλλο είναι κόρη της αστυνομικού. Ναι, άρα. Επίσης είναι αγγλική τα το κεβέ στο πλάσμα. Μπράβο. Και τελικά δεν ξέρω, τελικά μήπως οι γυναίκες πρέπει να γίνουν. Να πω την καλησπέρα μας στη Λαμπρίνη και στην Κατερίνα. Καλησπέρα, κορίτσια, ναι. Ναι. Την αγγλική τα πλάσμα. Ναι. Και λέω εγώ τώρα, τελικά μήπως οι αστυνομικοί πρέπει να γίνονται μόνο γυναίκες. Ε, λέω εγώ τώρα, γιατί. Είχαμε τη μέρη της γυναίκας, αλλά όμως πρέπει να φέρουμε τις γυναίκες των ημερών, να το πούμε έτσι. Γιατί το καλούν οι ημέρες. Να πω και κάτι τώρα. Εγώ θέλω να πω άλλα δύο πράγματα. Ναι, πες εσύ, γιατί. Όχι για αυτό το θέμα. Αν θέλουμε. Όχι για το θέμα της υποκρανίας και της αστυνομίας. Θέλω να πω μόνο ότι. Δεν ξέρω. Ο κόσμος έχει αρχίσει και ευαισθητοποιεί το κοινό πολίτη και η αστυνομική. Εντάξει, έχουν δει και πολλά τα μάτια του. Μπορεί να σου λέει και τι να πιστεύει. Αλλά αυτό φυσικά λέμε να ξεχωρίσει. Mm-hmm. Αν εγώ. Πιθανόν να λέω αλήθεια, ή αν είμαι ένα που παίρνει να σε τόσο την κατάσταση. Ναι, βέβαια. Μα αυτό, γι' αυτό λέμε, Μαρίνα μου, γι' αυτό χρειάζονται οι σπουδές, η επιμόρφωση, η ενημέρωση. Δηλαδή,
να τον βλέπει τον άλλο. Δηλαδή, ακόμα να, και να χρησιμοποιήσει. Να μπορεί... το πει μια χύψη ωμέγα γυναίκα στον δρόμο, να κρατήσω και μικρό καλάθι να πω τώρα αυτή με δουλεύει. Θέλει ναι, να εκμεταλλευτεί, μου στείλει μια παγίδα για να. Αυτά που ακούμε διάφορα να με κλέψει να κάνει. Αλλά στην αστυνομία. Πρέπει να, ακόμη και αυτό να συμβαίνει, πρέπει ο άλλος να έχει τον τρόπο να το διαχειριστεί. Ακριβώς. Δηλαδή, όχι με το να τη διώξει. Πάρ' την, πήγαινε την εκεί πέρα και ξέρεις, αν σε πάρει αυτό, βρες τρόπο. Εσείς θα βρείτε τους τρόπους, όχι εμείς. Δεν είμαστε εμείς αστυνομικοί. Υπάρχουν τα πρωτόκολλα, υπάρχουν οι αρχές που πρέπει να τηρηθούν. Σίγουρα υπάρχουν. Να πω κάτι εδώ πέρα. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο για εσάς. Ναι. Για όλα υπάρχει. Το πρωτόκολλο τι είναι. Είναι τα βήματα, το 1, 2, 3 παιδιά. Τώρα εντάξει. Δεν είναι κάτι. Μην χρησιμοποιούμε βαριά λέξη και το λέω εγώ αυτό, συγγνώμη που. Τα ακούω αυτό. Ναι, αλλά όλα τα πρωτόκολλα. Δεν ξεφεύγει από το πρωτόκολλο να έχει. 1, 2, 3. Αλλά τελικά προσέξτε με λίγο. Γιατί το έχω ξαναπεί από αυτή την εκπομπή. Είναι τελικά το γράμμα ή το πνεύμα. Ακριβώς. Είχα πει κάποια πράγματα όταν αναφερθήκαμε στις εκλογές και έλεγα για το γράμμα και το πνεύμα και αυτό. Λοιπόν, ακόμα δεν πείθομαι για το πνεύμα και με όλα αυτά που βλέπω, τα οποία βλέπω, ότι δρομολογούνται για να και με όλα αυτά που δεν έχω πιστεί για το πνεύμα, αντιθέτως με όλα που επιβεβαιώνουμε, τα αφήνω εδώ όμως, γιατί είμαστε... Λοιπόν, και ξέρεις, όταν έχεις ας πούμε ζητήματα ανοιχτά, σοβαρά, πώς το λένε, ψωμί δεν είχαμε να φάμε, ραπανά και για την όρεξη. Το λέω αυτό και το έχουμε στην κλήρωση μια ώρα να κλείσω στο θέμα να πω. Όχι, να πω για τη φίλη μας αυτή και φίλη σας, ότι πως επειδή είπες ότι να διακρίνουν, πότε πραγματικά υπάρχει λόγος, ότι υπάρχει κίνδυνος. Η συγκεκριμένη λοιπόν γυναίκα ήταν στο μετρό, νομίζω. Στο μετρό, ναι. Ναι, εκτός υπηρεσίας. Αντιλήφθηκε ότι υπήρχε κλέφτης, νομίζω. Πρωτοφολάτης κλέφτης στο σταθμό, νομίζω, σε μοναστήρα. Τέλος πάντων, τον κυνήγησε με κίνδυνο τη ζωή της ή τουλάχιστον τη σωματική τη ακαιρεότητα για τις κυλιόμενες σκάλες και τον έγκαισε. Δηλαδή, καταλάβατε, δεν είπε ότι έλα, θα μπορούσα να πει. Ένα πορτοφόλι. Ή ένα πορτοφόλι, σχολάς, ή κάτσε να γυρίσω σπίτι μου στο παιδί μου, ας πούμε. Ούτε καν. Ένα πορτοφόλι, δηλαδή ήταν και φωνημικό να με κίνδυνο τη ζωή, γιατί έτσι και. Λοιπόν. Δεν λέω ότι δεν έχουμε και άντρες αστυνομικούς ικανούς και είχαμε γνωρίσει και τη δεκαετία του 80, θυμάστε τη Φολέγανδρο. Ναι, εμείς είχαμε την τύχη στη Φολέγανδρο. Αυτό να το πω. Δεν προχωρήσαν οι νέοι αστυνομικοί. Ναι, να. Ήταν μικρές παρέες. Ναι. Ήταν και το νησί δεν είχε τον τόσο κόσμο. Αλλά έρχονταν νέα παιδιά ή άνθρωποι που ξέρεις και λόγω της μικρής κοινωνίας, λίγο. Δεν θα πω ότι εκμηδένιζαν τις αποστάσεις, αλλά τουλάχιστον τις ελαχιστοποιούσαν. Ερχόντουσαν πιο κοντά με τον κόσμο. Ναι, ναι, ναι. Καλά, δεν μιλάω για τους νέους, μιλάω και μεγαλύτερους. Να. Έχουμε τον Γιώργο τον... από Ήπειρο. Ναι, το Γιώργο, το Γιώτη. Ένας οι οποίοι μπήκαν μέσα στην κοινωνία, ήταν εκεί, αλλά αυτό σημαίνει στις μικρές κοινωνίες. Βέβαια, θεωρώ ότι αυτοί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι και σε μεγαλύτερες κοινωνίες, ευρύτερες, να το πω έτσι, την ίδια συμπεριφορά θα είχαν, γιατί είναι και υπάρχει... στην ίδια σειρά ναι, στους και στο... χαρακτήρας. Αλλά δεν λέω ότι δεν υπάρχουν. Ξέρετε, δεν θέλουμε εκ των υστέρων. Να, είναι από τις περιπτώσεις που δεν θέλεις εκ των υστέρων. Θέλεις εκ των προτέρων. Ναι, να προλάβεις. Ναι. Όχι να το πει. Προμηθεϊκά και όχι επιμηθεϊκά. Την άλλη που πήγε ο σύζυγος, ο πρώτος σύζυγος και σκότωσε το... Όχι, δεν έγινε ακόμα τον ίδιο. Ήταν άνθρωπο που σκότωσε τον πατέρα της. Συγγνώμη. Που είχε πάει στο σπίτι και σκότωσε τον πεθερό του. Ναι, αυτό, ναι, εντάξει. Κάτι είχαμε συζητήσει σε προηγούμενη εκπομπή πάλι και γενικά. Ναι, είχαμε πει αυτό ότι. Ακριβώς και. Ποια πόλη, τελικά έχουν τόσο πολλές πόλεις που ξεχνάμε. Και αν δεν είναι γυναικοκτονία με την άμεσα, ή πάντα εξαιτίας μιας γυναίκας, ή για μια γυναίκα με έναν τρόπο, δηλαδή, μάλλον εμπλέκεται μια γυναίκα, με το πω έτσι, γιατί είναι θεωρητική. Ακούγεται κάπως, ναι. Ναι, ακούγεται κάπως. Να πω και κάτι. Ο Περιφερειάρχης Αττικής έπαυσε από. Συνδυασμό, διέγραψε να το πω σωστά, ένα μέλος, ο οποίος, δεν θα πούμε ονόματα, εντάξει, το Περιφερειάρχη Αττικής συμβαίνει με έναν τρόπο,
εγώ να, για αυτόν τον άνθρωπο ξέρω και κάποια πράγματα παραπάνω. Λοιπόν, και ξέρω ότι είναι ένα άνθρωπο ο οποίο αυτά είναι πολύ αυστηρό. Λοιπόν, γιατί έκανε κάποια σχόλια το συγκεκριμένο αυτό μέλο και είπε ότι προφανώ εδώ μιλάμε για ένα δολοφόνο, έναν έτσι με αξιόπινη πράξη κλπ. Ναι. Αλλά είπε κάτι. Όταν επέρχεται ένας χωρισμός, λέει, μετά συμβαίνει ένας από τους δύο και συνήθως αυτός ο οποίος επεδίωξε τον χωρισμό και συνήθως αυτό είναι και η γυναίκα, ας πούμε, ειδικά όταν είναι γυναίκα, να βγαίνει και να γράφει στο διαδίκτυο και να σχολιάζει και να περνάει καλά και αυτό, ας πούμε, ο άλλος δεν το αντέχει και αυτό, ναι, προφανώς, λέει, πρέπει να πάει μέσα. Ξέρεις, η αλήθεια θεωρώ ότι είναι κάπου στη μέση. Ναι, ίσως λοιπόν αυτή η κοπέλα να μην το χειρίστηκε. Όχι ίσως, σίγουρα δεν το χειρίστηκε καλά. Εγώ δεν ξέρω κατά πόσο να έκανε σχόλια «Α, τι καλά που τελείωσε η σχέση» ή αυτό. Αλλά σίγουρα δεν έκανε καλά με το να μην μιλήσει. Να μην μιλάει. Να μην, δηλαδή την είδανε, λέει, με σημάδι κάτι το μάτι και εκείνη... Το πάλωσε. Σε εισαγωγικά ότι δεν είναι αυτό που νομίζω. Ναι. Κοίταξε, και έχουν γίνει βήματα, δηλαδή έχουν γίνει βήματα προς την κατεύθυνση αυτή της προάσπισης, της σωματικής ακαιρεότητας, της φροντίδας και της ενημέρωσης και η γραμμή που είναι για τις κατοδομένες γυναίκες και η γραμμή σώσ και αυτά. Λοιπόν, αλλά ξέρετε κορίτσια, πρέπει και εμείς να μιλάμε. Μην περιμένετε να το καταλάβουν οι άλλοι. Και αν το καταλάβουν, πείτε ναι, έτσι είναι. Μην τρέπεστε, δηλαδή δεν είναι ντροπή να πείτε. Δεν είστε μόνες και δεν είστε οι μόνες. Και δεν είναι ντροπή να πείτε, ξέρεις, έχω αυτό το πρόβλημα και δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ, βοήθησέ με. Γιατί αν οι πιο πολλοί τρέπονται να το θεωρούν ότι... υποτιμητικό, μειωτικό. Ότι απέριχαν. Όχι, κορίτσια, δεν είναι. Εντάξει, σε όλες μπορεί να συμβεί. Μα πιστέψτε μας σε όλες. Και δεν έχει να κάνει ούτε με το δίκτυο νοημοσύνης, ούτε με τη μόρφωση. Είναι και σημαίνει να κάνει λάθος επιλογές. Όλοι κάνουμε λάθος επιλογές. Όλοι μπορούμε να κάνουμε λάθος επιλογές. Άνθρωποι είμαστε, δηλαδή μιλάμε ταυτονόητα. Εγώ θέλω να πω κάτι για αυτήν την εβδομάδα που πέρασε. Θα μου επιτρέψει, θα φύγω τελείως από το θέμα. Ναι, έχει πολύ ψωμία, ώρες και να έχουμε και. Ναι, δεν θα το εξαντλήσουμε. Γιατί έχει περάσει τώρα. Εγώ θα πω μόνο ότι χτες ήταν η Παγκόσμια ημέρα για τα δέσποτα ζώα. Όχι για τα ζώα συντροφιά. Όχι, δεν ήταν η Παγκόσμια ημέρα των ζώων από τι 4 Οκτωβρίου. Για τα δέσποτα και δεν θέλω να πούμε κιόλα. Ναι, ναι, θα πω και. Και θέλω να πω ότι τα δέσποτα είναι δυστυχισμένα πλάσματα, γιατί δεν είναι η επιλογή τους να βρεθούν στους δρόμους των πόλεων, χωρίς φαγητό, χωρίς νερό το καλοκαίρι, χωρίς ζεστάσια το χειμώνα. Βρεθήκαν εκεί πέρα είτε από ανεξέλεκτες γέννες προηγούμενων δέσποτων ζώων, τα οποία μπορεί να καταλήφθηκαν από. Το πρώτο από στη σειρά μπορεί να ανεύθυνους ιδιοκτήτες. Και σιγά σιγά πολλαπλασιάστηκαν. Τα δέσποτα ζώα όλοι ζητάνε πάντα μια αγκαλιά, γι' αυτό και μην αγοράζετε, υιοθετήστε. Ναι. Δεν είναι, όλοι θέλουμε ένα, τα ζώα δεν είναι παλτό να πεις θα πάρω αυτή τη μάρκα το παλτό να το φορέσω. Δεν έχει μεγαλύτερη αξία η ψυχή ενός νεογέννητου ρατσάτου σκύλου από ένα δέσποτο σκυλάκι ή ένα δέσποτο γατάκι. Γιατί, γιατί να σας πω και κάτι άλλο. Ένα ζωάκι που γεννιέται από εκτροφείο, από εκτροφή κτλ. Έχει κόβει και την ευκαιρία σε ένα ήδη γεννημένο ζώο. Δυστυχισμένο, παρατημένο στον δρόμο, που όλα πιο πολλά έχουν και διάφορα προβλήματα, ιδίως τα γατάκια, τα μικρά. Πολλά γεννιούνται τυφλά γιατί έχουν τον ερπιτοϊό. Έχω εγώ και ξέρω. Τα πεθαίνουν πριν. Τύφο. Από τύφο. Γιατί η μαμά του δεν είναι εμβολιασμένη. Γιατί η μαμά του δεν είναι εμβολιασμένη. Σώστε ένα ζωάκι, ένα σκυλάκι που θα βρείτε από ένα καταφύγιο. Υπάρχουν έγκια, σκυλάκια που είναι έγκια, δηλαδή έγκυες θηλυκές σκυλίτσες. Εγκυμονούσες. Εγκυμονούσες, ναι. Και θα γεννήσουν.
Γιατί στη φάση που είναι δεν μπορούν να του κάνουν. Ναι, όταν είναι λίγο πάρτε ένα τέτοιο σκυλάκι. Κρίμα είναι αυτό να μεγαλώσει και να ζήσει και να πεθάνει σε ένα καταφύγιο. Γιατί αν το γιορτήσει κανεί, εκεί θα ζήσει όλη τη ζωή, εκεί πέρα θα είναι. Λοιπόν, και επίση θα πω γιατί την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν τα χάλια μου και έλεγα για τη σχόλια και την κλιματική. Λόγω τη ανοίξεω. Ναι, αλλά μην το περνά έτσι γρήγορα, γιατί εγώ θέλω να πω, θέλω να πω κάτι. Ειδικά για τα αδέσποτα. Όχι, εγώ θέλω να σου πω να το κλίμα. Μα μην το κλείσουμε. Όχι, θα πάρουμε και στο κλίμα ένα-ένα, Μαρίνα. Θα το πιάνουμε ένα-ένα, θα λες, θα λέω και θα πηγαίνουμε λοιπόν για τα αδέσποτα ζώα. Δεν χρειάζεται να είμαστε όλοι στον ακτιβισμό. Ναι. Απλά μαθηματικά. Υιοθετήστε όλοι σας από ένα έστω αδέσποτο και στηρώστε άλλο ένα. Ένα λοιπόν. Ναι. Έστω αυτό. Σίγουρα χρειάζεται να τα ταΐζουμε, να τα ποτίζουμε, το κάνουμε. Δεν αρκεί και σίγουρα δεν ταΐζουμε, ποτίζουμε μόνο, στυρώνουμε. Ό,τι μπορούμε να πιάσουμε, το στυρώνουμε. Με να το βάζουμε και εγώ στο σπίτι. Και μην ακούω βλακίωση ότι θα εξαλειφθεί το ίδιο σε λίγα χρόνια άμα στυρώνουμε. Όχι, άμα υπάρχουν οι ελεγχόμενες γεννήσεις. Δεν μπορείς να έχεις μια γάτα να γεννάει 5 γάτια στον δρόμο και αυτά τα 5 να μένουν αστήρωτα να γεννήσουν άλλα 5, 25 και πάει λέω. Ναι, γιατί δεν είναι γεωμετρική η πρόοδος. Βάλτε το να δείτε να είναι γεωμετρική. Και πόσο θα ζήσουν από αυτά. Εμείς στην γειτονιά μας είχαμε παράδειγμα από γατιά που πεθάνανε πριν την ώρα τους γιατί είναι νεογέννητα. Γατιά που τα, που τα ρίξαν φόλα. Μία τετράδα, δύο θηλυκά, δύο αρσενικά. Πού τα πήρες εσύ. Τα πήρα εγώ, τα δύο αρσενικά. Πεθάνανε το 18. Όχι, είναι 6 χρόνια. Δεν είναι 6 μάλιστα. 5,5. Δεν είναι το 18, μάλλον. Το 18. Το 18. 100% πριν μετακόμισο. Ναι, το ξέρω, σίγουρα. Είμαι 100% σίγουρα. Δεν θυμάμαι τα βιβλία. Ναι, 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 γιατί δεν μαζί με το Sky όλο μαζί. Ναι. Και. Τι θες να πεις ότι τα κορίτσια. Θα σου πω, σχεδόν 6 χρόνια. 5,5 έχεις δίκιο. Να πω ότι τα δύο αρσενικά πεθάναν. Μάλιστα, τα 4 και τα 2 πεθάναν από τύφο. Γιατί πέρασε από τις μάνας του. Και. Ναι, ναι. Λοιπόν, ή το άλλο που έχω με ένα χέρι, ένα χεράκι. Γιατί ήταν, το χτύπησε αυτό το κίνητο στο δρόμο. Το χτύπησε και να κάσει και να κοπεί, να ακροτηριαστεί. Παρόλο ή το άλλο που έχω... υπέροχος, να πούμε εδώ πέρα, ο φίλος μας, ο εξαιρετικός, ο γιατρός μας, ο Πέτρος ο Μίκος, είναι ένας άγιος των γατιών. Μακάρι οι άνθρωποι να είχαμε τέτοιους γιατρούς σε όλη την κλίμακα και σε όλες τις δικότητες. Σχεδόν 20 μέρες το πάλεψε να τις το σώσει, ας πούμε, και γενικότερα είναι έτσι μόνο λοιπόν και στυρώνει και έτσι. Και ναι, εγώ έχω ένα γατί που είναι τυφλό, δεν βλέπει. Λοιπόν. Και τέλος πάντων, γιατί γεννήθηκε έτσι, ναι, και πόσα άλλα. Ένα... Λοιπόν, τα δέσποτα, και γι' αυτό λέω ότι η στήρωση άλλο να... Είναι πολλά στο δρόμο, δεν είναι κακό να στυρώνεις τα ζώα, τα δέσποτα. Μακάρι, συγγνώμη, μακάρι, πραγματικά, μακάρι να φτάσουμε στο σημείο να λέμε «Οπα παιδιά, να ζευγαρώσουμε τώρα, ξέρω εγώ, τη Μιρέλα με τον Ντούκι, ξέρω εγώ». Ναι, γιατί... θέλουμε τα σαρατά και τα πάνω πάνω. Μακάρι. Δεν είμαστε σε αυτό το... Ξέρετε πόσο μακριά είμαστε, ξέρεις πόσα υπολογίζονται γύρω στις 500.000 τα κατοικίδια στην Ελλάδα, νομίζω οι γάτες στην Ελλάδα. Και τετραπλάσιος αριθμός είναι οι αδέσποτες. Καταλαβαίνετε, αυτό το διάβασα μόλις χθες, δηλαδή δεν είναι γιατί ενημερώνουμε. Λοιπόν, ταΐστε, ποτίστε, δηλαδή όχι, αυτές τα αδέσποτα, τα αδέσποτα μέσα στις, στον αστικό ιστό, στον κατοικημένο, ας πούμε, του κατοικημένου χώρου. Λοιπόν, στηρώστε, υιοθετήστε του δρόμου. Ανοίξτε την πόρτα του σπιτιού σας. Πάρτε μαζί σας το αμάξι σας σε μια σακουλίτσα ξηρατροφικά που θα βρείτε ένα πεινασμένο να σας ζητήσει φαγητό. Που λέμε πολλές φορές, αχ, μα ο μανάρι μου πεινάς και δεν έχω να σου ταΐσω. Και μαζί σας, να το πούμε και αυτό. Ξηρά τροφή. Ξηρά τροφή πάντα. Εγώ, ένα σακουλάκι δεν είναι κακό να ρίξεις. Εγώ κάνω μικρές διαδρομές και το ξέρεις. Ναι, αλλά μέσα στην τσάντα μου. Ναι. Όχι. Έχω. Ένα σακουλάκι με ξηρά τροφή. Αν και ξέρω ότι επειδή εγώ είμαι γύρω εκεί στη γειτονιά μας. Και όλοι ταΐζουμε και ευτυχώς και είμαστε η παιδιά, είμαστε αρκετοί που ταΐζουμε, ποτίζουμε, στυρώνουμε, αν καταφέρουμε να πιάσουμε. Υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι οι οποίοι κάνουν ασύλληπτα σημαντικό έργο σε αυτόν τον τομέα. Έχουμε την φίλη μας την Ελίνα Τη Λουκά. Καλά, είναι
ενεργητικότατη ακτιβίστρια. Δηλαδή είναι... δεν υπάρχει. Πραγματικά η γυναίκα αυτή, αν όχι τις 24 ώρες της ημέρας, τις 15 με 18 ώρες της ημέρας. Και τα βράδια. Βγαίνει, ναι. Ψάχνει και βρίσκει και μαζεύει. Τις χρωστάω. Λοιπόν, να, ορίστε. Ένα υπέροχο πλάσμα το οποίο υιοθέτησα εγώ πριν 10 χρόνια από την Έλληνα Τιτιούκα. Ναι, και εσύ δικά του. Λοιπόν, η Λούλου, το σκυλάκι μου, αυτό το οποίο εντυπωσιάζει στη Φολέγανδρο, γιατί μιλάμε για φίλο το καλοκαίρι και έχω γίνει η κυρία με τη Λούλου, είμαι η μαμά της Λούλου, η κυρία με το σκυλάκι, η κυρία με τα κόκκινα μαλλιά που έχει το σκυλάκι, με έχουν πει με αναφορά τη Λούλου, κατάλαβες, έτσι, ναι. Λοιπόν, και εντυπωσιάζει με τις κολυμπητικές της ικανότητες και με όλα όσα κάνει. Ήταν ένα φοβικό πλάσμα, φοβικότατο, του πήρε ένα μήνα για να με πλησιάσει μέσα στο σπίτι. Ήταν από τα σκυλιά φαντάσματα. Όμως κατάφερε να το μαζέψει, να το... Και άνθησε. Θέλουν αγάπη, φροντίδα, χρόνο, υπομονή, επιμονή. Και μπάνια. Η Λούλου. Τα σκυλιά. Λοιπόν. Ένα σκυλί που θυμάμαι όταν το πήγα για το πρώτο του μπάνιο, μελάνιασε από το φόρο της. Ναι. Τώρα πάλι. Την πήγαμε για pet grooming και από τη. Τώρα μελανιάζω εγώ μέσα στη θάλασσα μέχρι να την πίσω να βγούμε. Λοιπόν. Λοιπόν. Και από εδώ θα κάνω μία. Τέλος πάντων, υπάρχει και μία. Υπάρχουν. Ναι, και να πω και για τη Δήμητρα την Παναγωπούλου, άλλη μία γυναίκα ακτιβίστρια πιο δυνατή. Είναι πολλές. Εγώ θα πω, μέσα στο προσέχετε τη γη μας, τον πλανήτη μας, το κλίμα, ναι. Έχει αλλάξει. Θα θέλαμε να φέρουμε εδώ πέρα και, συγγνώμη λίγο, θα θέλαμε να φέρουμε και κάποια από αυτές τις κυρίες, αν θα το κάνω, έτσι ανοιχτή πρόσκληση, αλλά και η Μαρίνα Ιδεκουλού είναι, που είναι στο Δήμο Νέα Σμύρνη, όμως είναι και δήμαρχος και είναι επί αυτού, να συζητήσουμε επί άλλης βάσεως. Και ξέρεις, το έχω πει, από αυτή την εκπομπή, θέλω να προωθήσουμε και υιοθεσίες. Αυτό. Όλα. Να δείξουμε πλάσματα τα οποία έχουν ανάγκη σας. Και αν κάποιο σας κάνει, πώς λέμε, κλικ, ακούσε κάτι. Αν ένα που ήθελα να το δώσω, τελικά δεν το δίνω. Το κράτησε. Ντροπή σου. Λοιπόν, γιατί κάνουμε ο καθένας ό,τι μπορεί. Αλλά πραγματικά πιστεύουμε ότι όλοι μαζί μπορούμε. Και μπορούμε πολλά. Προσέχετε να πω κάτι για ένα μήνυμα. Ναι. Ήδη την προηγούμενη εβδομάδα έχουν σημειωθεί ήδη οι πρώτες πυρκαγιές. Μέχρι πριν λίγες μέρες έκαιγε στα Πιέρια Όρη, μια σε δύσβατη περιοχή, πυρκαγιά έκαιγε για 3 μέρες. Ξεκινήσαμε πολύ νωρίς. Αλλά θέλω να πω, αυτό που θέλω να πω και να επισημάνω είναι ότι είναι η ανευθυνότητα του πολίτη. Χτες στην εργασία μου, στο Γέρακα, απέναντι από την εργασία μου, κάποιος κύριος θεώρησε ότι έπρεπε να κάψει τις καλαμιές σε ένα υπόπεδο δίπλα στο σπίτι του. Έβαλε φωτιά, μπουρλόγγιασε οι καλαμιές, τελικά... Το να τις έχω δεν το σκέφτηκε. Όχι, τον ενόχλησα μάλλον τις είχε κόψει, το είχε καθαρίσει στο υπόπεδο. Ωραία, μέρα μεσημέρι έβαλε φωτιά, άρπαξε, παράρπαξε, προσπαθούσε με ένα λάσφο να σβήσει, δεν έσβηνε. Και δεν σκέφτηκε να ειδοποιήσει την πυροσβεστική, γιατί θα το μαζεύανε, γιατί πάει αυτεπάγγελτο αυτό. Φυσικά. Και ξέφυγε η φωτιά και ευτυχώς περνούσε ένας δελιβεράς και ειδοποιήσετε ένας, ναι, που κάνει διανομή φαγητή, φαγητού. Ναι. Και ειδοποιήσε αυτό την πυροσβεστική. Ήρθαν 3 πυροσβεστικά οχήματα. Εσβήσε ένα κοπεδάκι τίποτα. Μάλιστα. Και λέω, ναι. Μέσα στον αστικό ιστό, σε κατοικημένη περιοχή, σφιχτοκατοικημένη, δεν μιλάμε τώρα για πεντέλικια αυτά που είναι πιο... Ναι. Δηλαδή, Δηλαδή, να σου πω εγώ ποιο είναι το δηλαδή όμως, γιατί είπαμε από μια πλευρά να πάμε και από την άλλη. Λοιπόν, ακούσατε, δεν μπορούμε να τα περιμένουμε όλα, την αστυνομία, την πυροσβεστική, το στρατό και αυτό το κράτος. Να σκεφτόμαστε και λίγο. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι το κράτος είμαστε εμείς. Από μας. Εμείς, γιατί θα μου τα πάει το κράτος. Τι σημαίνει κράτος, δηλαδή αυτά είναι βασικές γνώσεις πολιτικής αγωγής του πολίτη, μάλλον το πω σωστά, αγωγής του πολίτη, ιστορίες, ενημερωθείτε. Έλα θα μου τα πάρει το κράτος, ποιο είναι το κράτος. Εσύ το δίνεις αξία, εσύ το δίνεις ισχύ, κάνε τη φωνή σου δυνατή, κάνε την ακουστή, μπορείς. Και, αλλά δεν μπορώ να το πω και αυτό, να βλέπω στο βωμό μικροκομματικών συμφερόντων ή μεγαλοκομματικών, να καταστρατηγείται κάθε έννοια λογικής, γιατί με αυτό ακριβώς δεν μπορώ,
και να θεωρεί κάποιο ότι έχουμε. Τι συμβαίνει, Μαρίνα? Τίποτα, έχει το μήνυμα. Ότι έχουμε κοντινή μνήμη. Ναι, ξέρω και σε μένα, αλλά το έχω θόλει. Κοντινή μνήμη. Εγώ θέλω το χαλούν, ότι ότι σημαίνουν στις ζωντανές εκπομπές. Ή ότι έχουμε κοντινή μνήμη, ή επομένως ξεχάσαμε τι έκαναν οι προηγούμενοι, οι προπροηγούμενοι. Αυτό. Κανένας δεν είναι τέλειος, το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς και εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί εκείνο το οποίο εμένα με εξοργίζει είναι ότι οι προηγούμενοι οι οποίοι έχουν κάνει τεράστια λάθη έρχονται και ζητούν τώρα λόγο από τους νυν για λάθη τα οποία αν όχι μικρότερα, έτσι, γιατί αυτό πέρα, είναι μπορεί να είναι μικρότερα στην καλύτερη, αλλά στη χειρότερη ίσης δυναμικής με τα δικά τους. Δεν είναι δυνατόν να λες που χάθηκαν 57 άνθρωποι στα Τέμπη και πώς χάθηκαν και να ξεχνάς τους 102 στο μάτι και δεν ξέρω πώς τη μάδρα και αυτά. Πού χάθηκαν? Επειδή πέρασαν προθεσμίες και επειδή για λόγους δικονομικούς κάτι παραμερίστηκε, παραγράφηκε, πείτε όπως θέλετε, αυτό δεν αναιρεί την ουσία. Λοιπόν, εμείς τι κάνουμε? Ούτε οι προηγούμενοι, ούτε οι τωρινοί, ούτε οι επόμενοι. Εμείς τι κάνουμε? Λοιπόν, γιατί αυτό το βλέπω και στη μεγάλη κλίμακα και στη μικρή και στο νησί μας, να σου το πω και αυτό, ότι κάποιους πατριώτες μας τους ενοχλούσε με την προηγούμενη... Τον καλώς χαμένο. Τώρα ψάχνουν να βρουν αιτιάς. Ναι, ξέρεις, ναι, αλλά τώρα αυτό έγινε έτσι, το άλλο αλλιώς. Ναι, όχι, κάτσε. Λοιπόν, όχι. Ό,τι ίσχυε για τους προηγούμενους, ίσχυε για τους τωρινούς. Λοιπόν, και για τους επόμενους. Μην έχετε δύο μέτρα και δύο σταθμά στη ζωή σας γενικότερα. Και αυτό δεν σας το λέω εγώ. Να κρατάμε ένα σταθερό μέσο. Ό,τι με ενοχλούσε πριν, πρέπει να με ενοχλεί και τώρα. Ναι. Δηλαδή, δεν μπορώ το ίδιο πράγμα να με ενοχλούσε χτες και να με ενοχλεί σήμερα. Όταν έχεις διακοπή στο ηλεκτρικό. Και οτιδήποτε. Ορίεσαι και ενίστασαι και πω αφού και. Λοιπόν, και μετά από τις πρώτες ώρες και τι θα κάνουμε και αυτό. Και τώρα μετά από δύο μέρες ξέρω εγώ. Δηλαδή, καταλάβατε. Αυτά είναι τα πράγματα. Τα τρελά της υπόθεσης, δηλαδή αυτά τα οποία είναι τα εξοργιστικά. Είναι λοιπόν, καλώς καμούμενα. Ναι. Να τα προσέξουμε λίγο αυτά. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί βλέπω ότι και κάποιοι που ήρθαν τώρα στα πράγματα, και δεν μιλάω μόνο για τη Φολέανδρο, αντιλαμβάνονται και το ουπαντός πλήνες Κόρινθων, αλλά και το πώς είναι επί του πρακτέου. Γιατί τα είχαμε πει εμείς από εδώ και θα δικαιωθούμε. Λοιπόν, δεν είναι τα φρουφρού και τα αρώματα, οι εκδηλώσεις και τι καλά περνάμε. Είναι τα θέματα ουσίας. Συγκοινωνία, ηλεκτροδότηση, γενικότερα συνδεσιμότητα, πες το πως θες, υποδομές. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν εκεί. Ξέρετε, είναι ωραία και τα πανηγύρια και τα δουλέντια και τα φεστιβάλ, και όλα αυτά τα αποστολούν τα παντού, αλλά αυτά είναι μόνο γλυκά. Θα δείξει. Παραπανάκια. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε. Επί της ουσίας. Θα φανεί. Το ξαναλέω. Θέλω να διαψευστώ. Παιδιά, δεν είναι βιτρίνα, είναι η ουσία. Μπράβο, έκανα λάθος. Μάλλον έκανα λάθος με τα δεδομένα. Έκανα λάθος εκτίμηση. Λάθος εκτίμηση, όχι. Ναι, λάθος εκτίμηση. Ναι. Και θα το κάνω. Θεώρησα ότι δεν είναι αυτό. Ναι. Τελικά μου διαψεύστηκα. Μπράβο, χαίρομαι. Χαίρομαι να διαψεύδομαι ευχάριστα. Αυτό. Θετικά. Λοιπόν. Λοιπόν, θα κλείσω την εκπομπή γιατί δεν έχω συνδυάσει τώρα πολύ την ώρα. Ναι, δεν θέλω άλλο κι εγώ γιατί δεν θέλω να μιλήσουμε για το χρόνο μας. Ναι. Θα πούμε καληνύχτα, θα πούμε καλή... Πολλά και επειδή δεν ξέρω πώς θα είναι η επόμενη Παρασκευή γι' αυτό. Θα πούμε καλή αντάμωση στην επόμενη εκπομπή χωρίς να πούμε πότε θα είναι. Καληνύχτα, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Να προσέχετε, να προσέχετε, να προσέχετε και τους δικούς σας, όχι μόνο τους εαυτούς σας, γιατί... Και να μιλάτε. Να μιλάτε. Να λέτε αυτά που σας πονάνε και σας ενοχλούν και σας προβληματίζουν. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τις γυναίκες. Και με τους άντρες. Μιλάμε. Μιλάμε. Η φωνή μας για να ακουστεί θα πρέπει να ενισχυθεί από εμάς τους ίδιους. Θα σας καληνυχτήσω. Κορίτσια, μην ξεχνάμε. Καληνύχτα σε όλους. Καληνύχτα σας.